is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. Λοιπόν, μιλάτε μεταξύ σας, παιδιά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ναι, προφανώς μπορεί να είναι με τα επιδόματα. Διαφημιστία μεγαλών κτλ. Ναι, ρε Μαρία, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν. Πάση περιπτώσει, αυτές οι εξηγήσεις δόθηκαν. Τι άλλο. Λοιπόν, πάμε στην συνάδελφό μας, την Άννα την Βλαχοπαναγιώτη, παιδιά. Καλημερίσουμε για να δούμε και το απεργιακό περιβάλλον, που δεν είναι και μικρό σήμερα. Okay, γιατί έχουμε βασικά μέσα που απουσιάζουν, όπως μετρό, τραμ και ηλεκτρικό, που θα είναι και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και σήμερα. Και τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε και εκεί ζητήματα, γιατί έχουμε γενικό απαγορευτικό. Έλα να. Καλή σας ημέρα. Ακριβώς έχουμε και σήμερα προβλήματα στις συγκοινωνίες. Όπως και εσείς είπατε, σήμερα δεν κινούνται. Για τέταρτη ημέρα έχουμε μερικό αποκλεισμό από τα μισά μέσα μαζικής μεταφοράς του επιβατικού κοινού. Δεν κινούνται μετρό, ηλεκτρικός και τραμ, δηλαδή τα μέσα σταθερής τροχιάς, μετά από απόφαση των εργαζομένων τη στάση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους για μία ακόμη μέρα. Να πούμε ότι συνεδριάζουν μάλιστα και στις 10 το πρωί, προκειμένου να αποφασίσουν τι μέλη γενέστε, και σήμερα δεν κινούνται τα ταξί, καθώς οι ιδιοκτήτες ταξί διαμαρτύρονται για την απελευθέρωση των εναλλακτικών υπηρεσιών των επιβατηγών. Από εκεί και πέρα έχουμε προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς από το πρωί δεν εκτελούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής, του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου για τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού γίνονται κανονικά, δεν φεύγουν μόνο τα Δελφίνια προς τον Πόρο. Επίσης δεν εκτελείται το τοπικό δρομολόγιο από Αγία Μαρίνα προς Νέα Στήρα, ενώ το δρομολόγιο από το Πορθμίο της Αρκίτσας προς την Εδιψό γίνεται με πρακτικό. Επικοινωνήσαμε τέλος και με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου μας ενημέρωσαν ότι όλες οι πτήσεις προς όλους τους προορισμούς γίνονται κανονικά. Έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο μου, δεν ξέρω αν. Ακούγε τον αέρα. Α, εντάξει, δεν σας άκουγε γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Καλή στο σου φίλο μέρα. Που αναφέρεται στον αριθμό των διαδηλωτών. Έχει καμία σημασία, παιδιά. Γιατί του μέτρησε κανείς έναν αριθμό. Ο Δημήτρης Στεφόπουλος έδωσε έναν αριθμό ρεπόρτερ μας πάνω από 120.000. Έχει καμία σημασία. Άλλοι λένε κάτω από 100.000. Άλλοι λένε πάνω. 118, 132, 148, 50, 70. Ήταν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση. Μια από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να λέμε 120, 150, 140, 80, 90. Θα λέει τρέχες κατσάρες. Έλατε. Δεν λέει τίποτα. Ήταν ογκώδης, ήταν απλωμένη σε όλο το κέντρο. Ακριβώς. Και είχε χαρακτηριστικά ασυνήθιστα, όπως είπαμε και πριν, που είχε την αριστερή, το αριστερό κομμάτι, ας πούμε, να είναι ενοποιημένο για πρώτη φορά ή τέλος πάντων ενοποιημένο. Στο ίδιο σημείο. Και είναι φανερό και από την τάση που υπήρχε από την προσέλευση του κόσμου ότι αν δεν έπεφτε η βροχή κάποια στιγμή ήταν καταρακτώδης, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Επίσης δεν είχε πολύ μεγάλα επεισόδια και δεν έδωσαν τον τόνο τα επεισόδια, για να το πούμε αλλιώς. Επομένως είχε άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό είπα. Τελεία παύλα. Λοιπόν, κύριε Απόλαμ. Τον τόνο δεν έδωσαν τα επεισόδια, παρά τις εικόνες που είναι αυτές που κυριαρχούν και είναι λογικό, γιατί είναι εντυπωσιακές. Το βλέπουμε και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Θα δείτε και στο διαδίκτυο όπως παίρνουν τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, στο CNN, στο BBC, στους Financial Times, στη Wall Street Journal, παντού το θέμα είναι πρώτη, δεύτερη θέση. Πρώτη το θέμα είναι η έναρξη του συνεδρίου στην Κίνα αυτή την ώρα. Παιδιά, είχε κάτι εικόνες απίστευτες. Έβλεπα από το Πεκίνο πριν εικόνες. Δεν το προλάβαμε να το δείξουμε για το συνέδριο. Είναι φοβερά εντυπωσιακές εικόνες. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο θέμα αυτή την ώρα. Ακολουθεί, έχω να σας πω, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα, ανάλογα με το μέσο. Είμαστε μπράβο, ζήτω, τι λένε οι Αμερικανοί. Σε τι επικεντρώνουν, όχι, ούτε μπράβο, ούτε ζήτω. Ο τίτλος είναι κοινός, ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο πέρασε το νέο πακέτο λιτότητας. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το πέρασε οριακά, με μια πολύ μικρή ισχνή πλειοψηφία, όπως την χαρακτηρίζουν. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σταθεί κανείς και στο ότι γίνεται λόγος για μια διήμερη θυελώδη συνεδρίαση. Αναφέρεται ειδικά στους Financial Times και το θέμα που δημιουργήθηκε με τους υπαλλήλους της Βουλής. Οι Financial Times, που έχουν και την πληροφορία ότι οι ηγέτες της Ευρωζώνης έχουν δώσει μια διορία στους εαυτούς τους 3 εβδομάδων για να βρεθεί μια συνολική λύση στο θέμα της Ελλάδας. Το αν θα γίνει αυτό ή όχι δεν
δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Όπως επίσης και ότι στη Wall Street Journal γίνεται λόγος για ένα πακέτο το οποίο θα συνεχίσει να έχει σε καθεστώς ύφεση στην ελληνική οικονομία, αιντίνοντας τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν κυρίως μισθωτοί, συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι κτλ. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ούτε θυραμφικά σχόλια, ούτε ότι λύθηκε το πρόβλημα της Ελλάδας, ούτε τίποτα από όλα αυτά έχω να σας πω. Και βέβαια επισημαίνεται παντού ότι υπήρχαν και τεράστιες διαδηλώσεις την ίδια ώρα εκτός κοινοβουλίου. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι το δημοσίευμα των γερμανικών Financial Times, ναι, που λέει ότι δεν θα υπάρξει έγκριση της δόσης ούτε στο Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου, ακόμη και αν έχει υπερψηφιστεί και το πακέτο των μέτρων και ο προϋπολογισμός. Και ότι αυτό θα χρειαστεί ακόμη μια συνεδρίαση για να γίνει. Επομένως, πηγαίνουμε, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πιο αργά. Τοποθετεί χρονικά το δημοσίευμα οι πληροφορίες του στις αρχές Δεκεμβρίου την εκτάμιευση πλέον της δόσης. Το όριο που έχει τεθεί από τη δική της πλευρά, η 15η Νοεμβρίου, ως όριο χρηματικών αναγκών. Συγκεκριμένα πολύ. Γιατί αν πάμε στο Δεκέμβρη από 15 μέχρι 30. Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Υπάρχουν τα έντοκα που λύγουν. Τι θα γίνει με αυτά, θα το δούμε. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι για τις όποιες αλλαγές, αν τελικά πάμε σε ένα πακέτο γενικότερο για τη χώρα μας, είναι ότι θα χρειαστεί έγκριση από κοινοβούλια. Όπως το γερμανικό. Επομένως. Για αυτό το πακέτο. Για τα 31,5 ή για τα επιπλέον. Αυτό που λένε και οι Financial Times είναι ότι αν για τα 31,5 υπάρχει και το θέμα της επιμήκυνσης και θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, όλα αυτά μαζί συνιστούν ένα άλλο πακέτο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τα κοινοβούλια. Δεν είναι δηλαδή μία απόφαση στο Eurogroup και τελειώσαμε. Και αυτό το θέμα, αλλάζει τα δεδομένα. Αλλάζει τα δεδομένα. Περιμένετε να έρθει ο Ζήρας να μας δώσει. Θα τα πει ο Ζήρας, εγώ λέω ότι λέει το δημοσίευμα. Τώρα, η Άγγελα Μέρκελ χθες, επειδή αναφέρεται και στις εφημερίδες, μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε για την Ελλάδα. Είπε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά. Ότι πρέπει να ψηφιστούν τα πακέτα. Χαρακτήρισε αρνητική την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Παραδέχτηκε ότι τα οικονομικά βάρη δεν μπορεί να πέφτουν μόνο στις πλάτες των μισθωτών και των συνταξιούχων. Και αυτό που είπε για τις κινητοποιήσεις, να σας το πω, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη αναφορά της Άγγελα Μέρκελ. Μπορεί να πέφτουν, αλλά η βασική επιδίωξη ήταν εκεί. Και από τη δική τους πλευρά, ενώ των εταίρων. Μέχρι τώρα, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί. Οι περικοπές στα επιδόματα κτλ. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχεις κανένα όφελος από όποια άλλη μεταρρύθμιση έχεις επιχειρήσει να κάνεις, Βασίλη. Η διακοπή του 13ου και του 14ου. Αναχειρίστηκε μια μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Και ότι τηρήθηκε δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για παλιότερες εποχές. Ναι, εγώ λέω όμως ότι και οι μεταρρύθμισεις που έγιναν στα εργασιακά, για παράδειγμα, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν, η κυρία Μέρκελ, κάθε φορά που πάει να γίνει μια ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα να γίνονται απεργίες. Δεν είναι δυνατόν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν εισπράξουν κόμιστρα και οι φορολογικές υπηρεσίες να μην μπορούν να εισπράξουν τα έσοδα σε ένα κράτος που είναι υδροκέφαλο. Αν αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη δεν μπορούμε να τα λέμε φιλικά ο ένας τον άλλον, γιατί όταν τα λέμε μας αντιμετωπίζουν σαν αριανούς, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Η κυρία Μέρκελ και έφερε ως παραδείγματα χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία οικονομικές κρίσεις τη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εσθονία. Λοιπόν, τις πρώην ανατολικές χώρες. Εκεί έχουμε πολύ χαμηλό. 200. Πολύ, πολύ. 200. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα πολύ χαμηλότεροι από τους δικούς μας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, σιγά θα φτάσουμε. Όλη η ΡΕΝ επίσης χθες μίλησε, είπε ότι πρέπει να ψηφιστούν τα μέτρα και έθεσε τις 4 προϋποθέσεις για να εκταμιευτεί η δόση και να προχωρήσει το ελληνικό πακέτο. Η μία προϋπόθεση ήταν να ψηφιστούν τα μέτρα. Η δεύτερη να ψηφιστεί την Κυριακή ο προϋπολογισμός. Τα άλλα δύο, παιδιά, δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Είναι η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για την επιμήκυνση, που παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτή την ώρα, όπως και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αν όλα αυτά μπορέσουν να προχωρήσουν μέχρι τη Δευτέρα και να υπάρξει μια πολιτική απόφαση για αυτά στο Eurogroup, τότε τα πράγματα θα είναι ενδεχομένως καλύτερα. Πάντως η αλήθεια είναι, συγγνώμη, Ρελίδα, ότι χρειάζεται λίγο και μια πίστοση χρόνου και η ελληνική κυβέρνηση. Η όποια ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Χρειάζεται να περάσει 3-4 μήνες ηρεμίας. Δηλαδή, αν πάρουν μια πολιτική απόφαση, ας εκταμιεύσουν τη δόση. Ολόκληρη. Η κοινωνία θέλει όμως και 3-4 μήνες. 7-8 μήνες. Δεν φτάνει αυτή η δόση. Αλληλένδετα. Αυτό συζητάμε. Όχι, άλλο λέω. Είναι, το πακέτο πρέπει να έρθει νέο. Εκτός από την. Αν το χρέος είναι βιώσιμο, τι γίνεται. Χρειάζεται μια επιμήκυνση και τι θα γίνει. Χρειάζεται μια ψήφο εμπιστοσύνη και η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να περάσει κάτι στην ελληνική κοινωνία. Από τους δανειστές λες τώρα. Από τους έξω, ναι, από τους δανειστές. Γι' αυτούς μιλάω. Λοιπόν, και ο Ντράγκη μίλησε χθες και μίλησε με καλά λόγια. Μίλησε για εξαιρετική πρόοδο. Σημαντική, λέει,
για να μην πούμε εξαιρετική πρόοδος που έχει γίνει στην Ελλάδα. Πάντως θέλω να σας μεταφέρω μια εκτίμηση από τη Royal Bank of Scotland, που έχει κάνει μια έρευνα, μια ακόμη μελέτη για την Ελλάδα, ότι τα μέτρα εννοείται ότι θα ψηφιστούν, το εκτιμούσε από χθες. Προειδοποιεί ωστόσο ότι ο φόβος για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ παραμένει, καθώς οι πιστωτές εντάσσονται ακόμα στο κούρεμα του χρέους, και αυτό είναι ο καταλήτης για τις όποιες εξελίξεις. Επίσης, να σας πω για το ευρύτερο περιβάλλον, ότι χθες υπήρξε και η έκθεση της Κομισιόν για την οικονομική κατάσταση στις άλλες χώρες, όπου δεν είναι καθόλου καλά τα στοιχεία ούτε για την Ισπανία ούτε για τη Γαλλία. Δηλαδή, παρά τις εκτιμήσεις Ραχώη και τα πακέτα λιτότητας και όλα αυτά, η Κομισιόν ίδια εκτιμά ότι δεν θα επιτύχει τους στόχους για έλλειμμα ούτε το 2013 ούτε το 2014 η Ισπανική κυβέρνηση. Και μάλιστα εκτιμά ότι το 2012 το έλλειμμα θα φτάσει το 8% του ΑΕΠ, στην Ισπανία πάντα μιλάμε, στο 6% το 2013 και στο 6,4% το 2014. Όλα αυτά περνώντας τους πιο σκληρούς προϋπολογισμούς λιτότητας που να περάσουν. Δεν υπάρχει ένας ευρύτερος προβληματισμός στις ηγέτιδες δυνάμεις, ας πούμε, στην Ευρώπη, ότι εδώ το θέμα δεν βγαίνει. Ναι, δεν είναι ότι δεν βγαίνει το ελληνικό. Τα συστατικά του χαρακτηριστικά είναι συστημικού χαρακτήρα. Ναι. Και ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο, δεν. Και το ανησυχητικό είναι ότι και για τη Γαλλία είναι δυσίωνες οι προβλέψεις της Κομισιόν. Μιλάει για ανάπτυξη το 2013 μόλις 0,4%. Καταλαβαίνετε πόσο οριακό είναι αυτό. Και εκεί η εκτίμηση ότι το έλλειμμα δεν θα πέσει κάτω από το 3% ούτε το 2014. Ο Ολάντ έχει δεσμευθεί, όπως και νωρίτερα ο Σαρκοζή, ότι το 2013 θα πέσει κάτω από το 3%. Δεν προβλέπεται λοιπόν αυτό ούτε για την Γαλλία στα επόμενα δύο χρόνια, που μάλλον θα είναι πολύ δύσκολα για όλη την Ευρωζώνη. Τώρα απλά να σας δώσω και το στίγμα από την άλλη πλευρά, ότι ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά για τις οικονομίες και οι επαφές Ομπάμα με το Κογκρέσο, με τον επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, που παραμένει στα χέρια των Ρεπουμπλικανών. Υπάρχουν και εκεί δύσκολα θέματα, διότι στο τέλος του χρόνου θα πρέπει και να αυξηθεί η φορολογία και να υπάρξει περικοπή δαπανών, για να μην βρεθεί πάλι στα όρια της κατάρρευσης εντός εισαγωγικών, βέβαια, η αμερικανική οικονομία. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα και εκεί, το είπε ο πρόεδρος Ομπάμα. Ναι. Οπότε καλά πάμε. Καλημέρα για ένα φίλο από τη Βοστόνη που του λείπει η Ελλάδα. Μάλλον δεν ξέρει. Και δύο φίλους. Δεν γνωρίζει, αγαπητέ. Και δύο φίλους από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Η οποία περιμένει νέα καταιγίδα. Περιμένει νέα καταιγίδα και έχουν ληφθεί και κάποια μέτρα. Έχουν ήδη ανασταλεί πολλές πτήσεις, έχουν κλείσει αεροδρόμια κτλ. Τώρα βγήκε ο Ομπάμα, δεν μας νοιάζει. Εντάξει. Λίδα, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζουμε. Κύριε, παραμένετε ακίνητοι. Πάμε να δώσουμε μια. Θα έρχεται και ο Βασίλης Ζήρας. Για να δούμε όλο αυτό το πακέτο. Είναι λίγο απειλητικό, το καταλαβαίνω. Είναι, μα γι' αυτό το προαναγγέλνουμε πάντα, γιατί απομακρύνονται παιδιά, γέροι, ανήμποροι, επιστηλεοράσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα δεν. Και τρέχοντας, τρέχοντας. Θα δούμε λοιπόν και την ουσία των μέτρων με τον Βασίλη, τη σύνδεσή τους με αυτά που μας ανέφερε πριν από λίγο η Λίδα. Θα δούμε και το πολιτικό περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται, γιατί το αποτέλεσμα είναι ένα. Έχει και ένα πρακτικό χαρακτήρα, πραγματικό χαρακτήρα. Από καλά και πάνω. Ναι. Από καλά και πάνω. Από καλά και πάνω, λέει στην κυβέρνηση. Έτσι, η εφημερίδα των συντακτών δεν έχει έρθει. Ρωτάει ένα φίλο γιατί δεν τη διαβάζει. Δεν ήρθε για κάποιο άλλο λόγο. Δεν υπάρχει άλλο λόγο. Δεν έχει έρθει. Χτες ήρθε. Σήμερα δεν ήρθε. Ας φροντίσουν οι παπάδες εκεί πέρα, τι στείλουν. Τι να κάνουμε τώρα. Πού, γιατί δεν ήρθε η εφημερίδα. Ρωτώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ελάτε. Όχι, δεν έχει διάλειμμα. Να δούμε ειδήσεις. Α, ειδήσεις. Μαρία, έλα, πάμε. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Εγκρίθηκε με 153 ψήφους υπέρ, 128 όχι και 18 παρών το πολυνομοσχέδιο με τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα, καθώς και τις αλλαγές στα εργασιακά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, προχώρησε στη διαγραφή των βουλευτών Σκανδαλίδη, Γκερέκου, Κασί, Παραστατίδη, Μπόλαρη και Κουτσούκου. Από τη Νέα Δημοκρατία διαγράφει ο Γιώργος Κασαπίδης. Η Ελλάδα έκανε μεγάλο, αποφασιστικό και αισιόδοξο βήμα προς την ανάκαμψη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ψηφοφορία. Νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς δεσμεύτηκε ότι αυτές είναι οι τελευταίες περικοπές και συμπλήρωσε πως παλεύει προσωπικά για να πάρουμε άμεσα παραπάνω από 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, απάντησε στους δημοσιογράφους με μία λακωνική δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών μετά την ψήφιση των νέων μέτρων. Για επικίδιο της κυβέρνησης μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραδίδει τη χώρα ενέχειρο στους δανειστές. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την επιμήκυνση και το μήνυμα είναι καθαρό, άλλα τέτοια μέτρα δεν θα πάρει η χώρα, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μεγάλη συγκέντρωση εχθές στο Σύνταγμα την ώρα της συζήτησης των μέτρων στη Βουλή. Χιλιάδες κόσμου διαδήλωναν έξω από το Κοινοβούλιο, ωστόσο δεν έλειψαν τα επεισόδια. 5 συλλήψεις, 103 προσαγωγές και τραυματισμοί, 7 αστυνομικών και 5 πολιτών, ο απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αλλά και ρήψεις νερού με αντλίες. Νεαροί έριχναν πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών.
Απέσυρε ο Γιάννης Τουρνάρας τη διάταξη που ουσιαστικά καταργεί την αυτοτέλεια των υπαλλήλων της Βουλής και τους εντάσσει στο ενιαίο μισθολόγιο μετά τη θύελλα αντιδράσεων και την απεργία που εξήγηλαν. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ και σήμερα η πρωτεύουσα, ενώ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι ιδιοκτήτες ταξί. Μόνο με λεωφορεία, τρόλεϊ και προαστιακό οι μετακινήσεις. Και δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου με προορισμό τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των Δελφινιών με προορισμό τον Πόρο. Κανονικά ωστόσο διεξάγονται τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού. Γεια σου Μαρία. Απορώ γιατί μερικοί φίλοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, ρε παιδί. Βλέπω διάφορες εδώ που είναι σε άλλες χώρες. Ναι. Μας λείπει η Ελλάδα. Θέλουμε να γυρίσουμε και φίλοι από τη Βοστόνη, άλλος τώρα από την Πράγα βλέπω. Ελάτε να έρθουμε εμείς εκεί. Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Υπάρχει πιθανότητα καλύτερα από εδώ. Εκτός από αυτά που τραβάμε, ρε παιδιά, για καθίστε. Εκτός από αυτά. Αλλά πρέπει να τα ξέρεσουμε αυτά, λες. Θα βγάλουμε. Ναι, τώρα θα περάσει καλά με τον κύριο Ζήρα. Περίμενε. Το ξέρω. Σου χρειάζεται Ζήρα. Καλημέρα, αλλά γιατί. Γεια σου, Βασίλη. Δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ θα το πιέσει το ποτήρι. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τον καιρό και τα λέτε όλα μετά. Ελάτε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα όμως αρχικά θα εκλωθούν βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες που βαθμία θα περιοριστούν στα νότια και μέχρι αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, που η έντασή τους από βόρειες πάντα διευθύνσεις θα φτάσει τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρετικά έως 18 και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα σύννεφια, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το πρωί. Άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς. Την Παρασκευή, βελτιωμένος ο καιρός στη χώρα μας, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το πρωί στα νότια ανατολικά θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Θα αγγίξει τους 16 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τους 19 με 20 στην υπόλοιπη χώρα. Το Σαββατοκύριακο τοπικές συννεφιές θα έχουν οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας, στην υπόλοιπη χώρα δηλαδή Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 4 με 6. Νότιο-ανατολικοί θα γίνουν την Κυριακή στο Ιόνιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημερίζω και την κυρία Λαλιώτη εδώ που κάνει την κριτική της στο email της. Γεια σας, κυρία Λαλιώτη. Ελένη Λαλιώτη, μην έχουμε παρεξήγηση. Όχι, όχι, Μαρίνα, την κυρία. Μαρίνα, ναι. Μιλάμε ονόμα. Η Νίκη. Ελένη. Η Νίκη, λέω. Η Νίκη. Κόρη, σωστά. Ξέρουμε τα οικογενειακά. Δεν θα κάνουμε στον Κώστα να συμπληρώσουμε το οικογενειακό περιβάλλον. Βασίλη, για να δούμε τώρα. Χθες αυτό που επιδίωκε η κυβέρνηση με απώλειες, με σμπροξήματα, με πιέσεις κτλ. Έγινε. Υπερψηφίστηκαν τα μέτρα με 153, μειωμένη πλειοψηφία. Θα δούμε και την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό που γίνεται την Κυριακή το βράδυ. Που και εκεί θα είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον, γιατί εδώ η Δημοκρατική Αριστερά έχει πει ότι θα υπερψηφίσει τα μέτρα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι διαγραφέντες βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό όμως επί του πρακτέου, και για τα, προς τα μέσα και προς τα έξω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα προς τα μέσα, στην πραγματικότητα τα δύσκολα τώρα είναι. Να. Δηλαδή αυτό ήταν, ένα, αυτό ήταν ένα. Ήταν μια δύσκολη πολιτική μάχη. Που προκάλεσε απώλειες και φθορά στην κυβέρνηση αναμφισβήτητα. Αλλά όλα αυτά είναι ακόμη στο χαρτί. Ακριβώς. Ένα πολύ δύσκολο πακέτο μέτρων δημοσιονομικών, το οποίο ψηφίστηκε μέχρι χθες, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, και τότε θα το καταλάβει ο κόσμος στο πετσί του. Διαρθρωτικές αλλαγές που θα φέρουν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με
σκληρές, ισχυρές συντεχνίες, αν και σε πολλά σημεία έγιναν εκπτώσεις. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να βγει, να πετύχει του, να επιτευχθούν οι στόχοι του κτλ. Για να μην έχεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αναταράξεις. Όχι, νέα μέτρα. Νέα μέτρα. Για... Νέα μέτρα, εδώ το απέκτησαν χθες. Μην ακούς που λέει καλά. Τα τελευταία. Εδώ ακούσαμε λέει τα τελευταία, δεν το συζητάμε. Τα τελευταία ήταν από το... Αν χρειαστούν, είπε, ναι, αν... Για, τα τελευταία ήταν... Από πάντα τα τελευταία ήταν από το πρώτο πακέτο, το θυμάστε. Ναι. Δεν είναι. Έχει πολλά πάντα τελευταία. Ναι, παιδιά, αλλά είμαστε σε άλλη φάση, υποθέτω. Ωραία, δεν ξέρω αν είμαστε σε άλλη φάση. Εάν δεν βγουν με δεδομένη την απροθυμία των δανειστών να δώσουν περισσότερα λεφτά, όσο χάνουμε στόχους, είναι πολύ απλό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, το έχουμε... δηλαδή, χάνουμε στόχους σημαίνει θέτε... χρειάζονται περισσότερα λεφτά. Το θέτουν και μερικοί φίλοι εδώ ευθέως και με βάση αυτά που γράφονται στον τύπο και τα όσα είπε η κυρία Μέρκελ χθες κτλ. Η χθεσινή απόφαση της Βουλής σημαίνει αυτόματα και απόφαση για την εκταμείευση των χρημάτων στο Eurogroup. Αυτό είναι το άλλο σκέλος της υπόθεσης. Αυτό είναι το άλλο σκέλος. Λέγαμε τι σημαίνει για το εσωτερικό. Α, ναι, κατά, δεν έχει τελειώσει. Όχι, όχι. Αυτό σημαίνει τι σημαίνει για το εσωτερικό. Τι σημαίνει τώρα για τις σχέσεις μας με τους δανειστές. Όχι, δεν σημαίνει. Αυτόματη εκταμείευση. Δυστυχώς δεν σημαίνει. Αλλά... Και δεν σημαίνει γιατί ενώ με όποιον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μέσα από διαπυρός και σιδήρου και με μεγάλες θυσίες και με εξαιρετικά σκληρά μέτρα κτλ., η Ελλάδα σε αυτή τη φάση κάνει. Έστω και με καθυστέρηση, ό,τι θες, μπορείς να ασκήσεις οποιαδήποτε κριτική, να υιοθετήσεις πλήρως την κριτική που ασκείται απ' έξω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει. Η Ευρωζώνη δεν είναι έτοιμη. Η Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι έτοιμοι σε αυτή τη φάση. Πού βρίσκεται το θέμα τώρα, Βασίλη? Εκεί που έχει κολλήσει από την αρχή. Έχω την αίσθηση. Στην χρηματοδότηση, στο χρέος. Έχω την αίσθηση ότι. Θα σας πω. Έχω την αίσθηση ότι εδώ και πολύ καιρό το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ολοκλήρωση των. Της συμφωνίας με την Τρόικα είναι το γεγονός ότι η Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχουν συμφωνήσει στο πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα της πρόσθετης χρηματοδότησης που απαιτείται, όχι μόνο για την επιμήκυνση, είναι και αυτό ένας από τους μύθους. Το πρόγραμμα ήταν υποχρηματοδοτημένο ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν παίρναμε επιμήκυνση, πάλι θα χρειάζονταν περισσότερα λεφτά. Και δεύτερον, πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη. Και εξαρτάται και η εκταμείευση της δόσης από αυτή τη συμφωνία. Γιατί τα βάζεις αυτά? Είναι προφανές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξαρτάται, η εκταμείευση της δόσης εξαρτάται και από αυτό. Το γεγονός ότι ήδη τις τελευταίες ημέρες συζητείται. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Γι' αυτό σου λέω ότι ενώ εμείς με κάποιον τρόπο κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Από την άλλη, οι άλλοι δεν είναι έτοιμοι. Γι' αυτό και υπήρξαν, διατυπώνονταν αμφιβολίες και υπάρχουν και δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο και είχε τις προάλλες, θα είχαν πει, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Στράτο, δεν είναι βέβαιο ότι στις 12 Νοεμβρίου να το μπλέξουμε και πολύ το πολιτικό. Να συνδέω όχι και κάτι άλλο. Υπήρξαν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά και άλλες φωνές που έλεγαν προς την κυβέρνηση ότι εξαρτάται το ποσό που θα πάρουμε, αν το πάρουμε και όποτε το πάρουμε, εξαρτάται πάνω στο ποσό που θα πάρουμε και από την πολιτική πλειοψηφία που θα διαμορφωθεί. Υπόθηκε κάτι ψήφος και δισεκατομμύριο που λένε, αλλά ισχύει αυτό? Υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση ότι επειδή είναι η μειοπλή πλειοψηφία, δεν είναι 170 τόσοι, αλλά είναι 150 τόσοι. Ότι δεν είναι η διαδικασία τόσο στέρεη, ας πούμε, να πάνε σε μια. Και επειδή ισχύουν αυτά που λέει ο Βασίλης, ότι δεν είναι και έτοιμοι οι Ευρωπαίοι για μια συνολική απάντηση, να πάμε σε μια κατάσταση όπου ή θα καθυστερήσει η εκταμείευση, ή πάρτε τώρα κάτι λίγα και τα βλέπουμε αργότερα. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία, ωστόσο ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη σε ό,τι αφορά τη δόση. Γιατί είπε πρόσθετα λεφτά. Γιατί έχει πει για πρόσθετα λεφτά. Παλεύουμε, είπε και για τις άλλες δόσεις. Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Είναι χρωστούμενες. Χρωστούμενες είναι, αλλά αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επιτελείο δεν υπάρχει καλά-καλά εικόνα για το πότε θα βγει η έκθεση της Τρόικας. Δεν υπάρχει εικόνα γι' αυτό. Ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη στο θέμα της χρηματοδότησης. Άρα δηλαδή θεωρούμε. Εκμέρεται ότι ίσως έχει μιλήσει με κάποιους και ίσως περιμένει ένα καλό νέο. Ένδειξη τέτοια πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το όριο της 16ης Νοεμβρίου που είχε βάλει η ίδια κυβέρνηση ισχύει ή δεν ισχύει? Το ίδιο ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Αν δεν ισχύει τώρα αυτό που είχε εκταμείευση, πει. Εκταμείευση, δηλαδή να μας στείλουν λεφτά μέχρι τις 16, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ακόμη και αν ληφθεί η απόφαση για εκταμείευση της δόσης στις 12 του μηνός, λεφτά στις 16 να έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν προλαβαίνουμε. Πότε αναμένεται να εκταμείευτεί αυτή η δόση? Πέρα από τα
θέματα που έχουμε θέσει τώρα. Λες πότε θα μας τα δώσουν, όχι πότε θα ληφθεί η απόφαση, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά πράγματα, ναι. Με δεδομένο πάντα αυτό που έχει υποθεί ότι μέχρι στις 16 υπάρχουν λεφτά. Μετά δεν έχει. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Η συνήθως καλά πληροφορημένη Financial Times Deutschland, τη γερμανική έκδοση του Financial Times, μιλάνε για Δεκέμβριο. Πριν από δύο εβδομάδες το χρονοδιάγραμμα της Τρόικας ήταν ότι θα μπορούσε, αν τα πράγματα πήγαιναν όπως έπρεπε, να γίνει η εκταμείευση στις 27 του μηνός, 27 Νοεμβρίου. Αλλά ήδη έχουμε φύγει πίσω. Θα έπρεπε να έχει ληφθεί απόφαση για επιμήκυνση στο προηγούμενο Eurogroup. Ναι. Δεν έχει ληφθεί. Πιθανότατα η απόφαση θα ληφθεί σε αυτό στις 12 του λεφτά μηνός. Υπάρχουν. Εδώ ήταν ο Παπανδρέου για να τον ρώτησες. Στις 16 του μηνός λήγουν έντοκα γραμμάτια και πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, με θηριώδη επιτόκια. Με θηριώδη επιτόκια. Θα βγει ένα έντοκο πάλι το οποίο θα καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει. Ναι, είναι πολύ υψηλότερο το επιτόκιο αυτό από αυτό που θα. Αν ήταν σε σχέση με το επιτόκιο είναι 4,5 ενώ το άλλο 13. Που δανειζόμαστε από το πρόγραμμα βοήθεια. Αλλά παρόλα αυτά είναι. Παραδόξη είναι. Το επιτόκιο αυτό είναι χαμηλότερο από ό,τι είναι από ό,τι ήταν την εποχή που δανειζόμασταν. Κάνω μια παύση να πάμε στους συνδικαλιστές της Γενόπηδη που κατέλαβαν τα κεντρικά τώρα το πρωί. Θα μας τα πει ο Νίκος ο Υποφάντης. Έλα Νίκο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ναι, έχουν καταλάβει τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στη Χαλκονδύλη. Οι συνδικαλιστές της Γενόπηδη βρίσκονται ήδη στην τρίτη μέρα των επαναλαμβανόμενων 48 ώρων. Δεν είχε βγει μια πληροφορία ότι επρόκειτο να κάνουν πίσω λόγω της μη. Συμμετοχής ικανοποιητικής για αυτούς και θα έκαναν πίσω 48 ώρες. Δεν ισχύει αυτό. Την πρώτη μέρα είχαν ποσοστό 7%, χθες είχαν 5% μόλις, δεν κατάφεραν να βγάλουν τις μονάδες. Επομένως, ποιοι είναι, μόνο συνδικαλιστές κάνουν απεργία. Ενδεχομένως, μόνο συνδικαλιστές. Σήμερα βεβαίως θα επανεξετάσουν την στάση τους το μεσημέρι. Το ισχυρότερο σωματείο των εργαζομένων, ο Σπάρτακος, που ελέγχει τις μονάδες. Τι διαφωνούν, δεν διαφωνεί ο Σπάρτακος. Στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδή, όχι διαφωνεί. Απλά αυτό το οποίο λέει είναι ότι η απεργία αυτή δεν θα είχε κάποιο όφελος για τους εργαζόμενους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ίσως θα πρέπει να οργανωθούν και αργότερα. Και έτσι είδαμε ότι δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη συμμετοχή από την πλευρά των μονάδων παραγωγών. Τώρα για την κατάληψη, τι λένε οι συνδικαλιστές, θα παραμείνουν εκεί ή τι σκοπεύουν να κάνουν. Κοιτάξτε, συνήθως αυτές οι καταλήψεις λήγουν το μεσημέρι γύρω στις 11 ώρα και μετά στις 12 η ώρα και μετά ακολουθεί η γενική τους συνέλευση. Υπάρχει γενικό συμβούλιο με λίγα λόγια αμέσως μετά την κατάληψη που θα επανεξετάσουν τη στάση τους και ενδεχομένως να πούν λόγω της χαμηλής συμμετοχής των εργαζομένων να δοθεί μια λύση να συνεχιστούν. Μάλιστα. Εντάξει Νίκο. Ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Καλημερίζουμε. Επιστρέφουμε. Στα δικά μας. Λοιπόν, έλα να δούμε λίγο και το. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς σε αυτά τα σχέδια που έχει στο μυαλό του για τα διαρθρωτικά θα τα περάσει με αίμα και κόπο, διότι πλέον η κυβέρνηση έχει απέναντί της ειδικές ομάδες του πληθυσμού, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έχει τους ένστολους, έχει τους δικαστικούς, έχει τους πανεπιστημιακούς και αυτά δημιουργούν απόνερα τους γιατρούς. Πανεπιστημιακούς το είπες, ναι. Αυτή τη στιγμή πέρα από τα οικονομικά τα οποία υπάρχει θολούρα πιστευτή. Το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Σαμαρά, εκτός από την πολιτική διαχείριση που θα κάνει στην κυβέρνησή του, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, είναι δεδομένο. Δεν τζουλάει, δεν περπατάει. Αυτό τα περί ανασχηματισμού τα βλέπεις να. Δεν υπάρχει άλλη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις μετά τη στάση της δημοκρατικής αριστεράς και τις εξελίξεις στο Πασόκ που. Και γιατί κάποια πράγματα πρέπει τόσο να προχωρήσουν, έτσι. Κάποιοι πρέπει να τα εφαρμόσουν αυτά. Μέχρι στιγμής, αν ξέρεις, από το τέλος της κυβέρνησης Παπαδήμου μέχρι τώρα. Είμαστε στα λόγια. Πραγματικότητα είμαστε. Έτσι, σωστό. Στις ασκήσεις επί χάρτη. Το θέμα της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής είναι κομβικό για την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά. Ο κ. Σαμαράς θέλει να φύγει από αυτό το μετρολογικό και να δείξει κάτι, αλλά όλα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν στο χαρτί από τη στιγμή που υπάρχει απόλυτη θολούρα στο θέμα της εκταμείευσης της δόσης. Γι' αυτό υπάρχει απίστευτη πίεση στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ακόμη είναι πιθανό να υπάρξει κάποιο καλό νέο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή, ακόμη και με τη δήλωση που έκανε χθες έξω από τη Βουλή, μετά από αυτή τη συνεδρίαση, μετά από αυτά που έγιναν. Κράτησε ψηλά τον πύχη. Και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα δούμε, θα πάρουμε και ένα κλίμα το πώς διαβάζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σημερινή. Διότι αυτό μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση είναι αδύναμη, άρα σε ποιους πάμε να δώσουμε λεφτά, για να το πω σχηματικά και γρήγορα. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει
να αντιδράσουν και αυτοί πιο γρήγορα, ούτως ώστε να φρενάρουν αυτή την ταχεία φθορά, ας πούμε, μιας κυβέρνησης η οποία είχε 170 βουλευτές, σωστά, ξέρω εγώ, και σε μια κρίσιμη ψηφοφορία βρίσκεται με 153. Mm-hmm. Είναι μια ανάγνωση. Την κάνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να απλώς είναι, πρέπει να δούμε με τι είδους ανάγνωση κάνουν αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, παιδιά, μένουμε όπως είμαστε. Γιατί πρέπει να μας πει και. Ακριβώς. Έχω και το χρόνο. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ όπως είμαστε. Ακίνητε, ελάτε. Παιδιά στο παρασκήνιο, είμαστε στον αέρα. Καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 8:20. Σήμερα, 5η, 8 Νοεμβρίου. Σε λίγο βοήθειά μας με 153, έτσι. Αφού ολοκληρώσουμε την πληροφόρηση μέσα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, θα έχουμε μαζί μας σε λίγο εκπροσώπους. 9:20, διορθώνω. 9:20, ναι. Εκπροσώπους των κομμάτων για να μας ομιλήσουν. Να μας πούν και τώρα τι. Ναι, το και τώρα αυτό τι. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Τώρα τι. Λοιπόν. Α, φαγωθήκατε μέχρι τώρα οι πολιτικοί να ψηφίσουν τα μέτρα, αλλιώς καταστρεφόμαστε. Πάμε στη δραχμή, στο δινάριο, στο ρούβλι. Λοιπόν. Λέμε εντάξει, πέρασαν τα μέτρα. Τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν. Μετά αυτά. Πάμε στον Χρήστο Κούτρα τώρα να δούμε και τον έτερο εκεί. Εταίρο. Έτσι. Είδαμε από την πλευρά τη κυβέρνηση. 27. Με προοπτικές. Συρρήκνωση. Αν δεν αλλάξει κάτι. Σημαντικό. Επιλέγει ο κύριος Βενιζέλος το μικρό και καθαρό. Κοίταξε, το έχει πει. Σε μια ομιλία του τις προάλλες είχε πει ότι μικρό και καθαρό. Πόσο μικρό δηλαδή. Δεν το ξέρω. Τόσο. Αυτό θα δείξει. Λίγο μεγαλύτερο. Δεν το αποφασίζει και ο ίδιος. Είναι κάτι σαν το χρέος. Στις δημοκρατίες άλλο το αποφασίζει. Αναλόγως στην ύφεση. Στη φάση που είμαστε τώρα. Δεν μιλάμε για μετά τις εκλογές. Και στη φάση αυτή. Έτσι δεν είναι. Και στη φάση αυτή άλλη αποφασίζει. Εγώ το λέω με μια διπλή ανάγνωση. Δεν λειτουργούν σε πολιτικό κενό. Το κομματικό ζήτημα του Πασόκ αφορά το Πασόκ. Η ιδέα αντανάκλησης του κομματικού προβλήματος αφορά όλους διότι αφορά την κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω το τι σημαίνει μικρό και. Κοίταξε, θα υπάρξουν εξελίξεις από την Δευτέρα. Και με άλλα στελέχη εννοείς. Ίσως και με άλλα μπορεί στελέχη. Μπορεί να βρεθούν και αυτοί. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν θα ανεχθεί πια. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Ο κύριος Βενιζέλος παίζει το τελευταίο του χαρτί. Θα ήθελε να πάει σε συνέδριο το Φεβρουάριο, αν και εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες και ομαλές. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο δεν μπορεί πια, ειδικά μετά τις χθεσινοβραδινές διαγραφές, να ανεχθεί την οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Γιατί έχει ανεχθεί διαφοροποίηση. Ναι, δηλαδή, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι όμως που θα κινηθούν και αυτοί με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι. Θα κινηθούν προφανώς και οι άλλοι με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τώρα αν ο τρόπος θα είναι εσωτερικός εντός των τυχών του Πασόκ ή εκτός. Έχουν δώσει δείγμα γραφής για τις διαθέσεις τους, αλλά το αλλάζουν κιόλας. Δηλαδή, με απλά λόγια θέλω να πω, ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος είναι εντός, εκτός και επί τα 7 του Πασόκ, έλεγε ότι όλοι περίμεναν ότι ο κύριος Λοβέρδος μέχρι το Φλεβάρι ουσιαστικά θα ανακοινώσει μια νέα κίνηση. Ναι. Το έχει αλλάξει λίγο τις τελευταίες μέρες και λέει: αν δεν αλλάξουν όλα, θα φύγω από το Πασόκ. Πάντως τώρα ήταν ένα κομβικό σημείο χθες. Και πού θα πάει, πού θα πάει. Θα κάνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο δικό του. Χθες πάντως ήταν ένα κομβικό σημείο αυτό για όλους. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Δεν και είναι... απελευθέρωσε δυνάμεις πιθανών και άλλες δυνάμεις τις έχει συγκεντρώσει αλλού. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα από χθες. Μιλάμε με άλλα δεδομένα από χθες. Με άλλα δεδομένα. Έτσι. Και νομίζω ότι πια είναι και επιτακτική η συμμετοχή, έτσι όπως το θέμα των ασχηματισμών, όπως το έβαλε και ο Στράτος πριν, όπως το συζητήσατε, είναι επιτακτική η συμμετοχή και στελεχών του Πασόκ. Για να υπάρχει μια σταθερότητα τέλος πάντων στην κυβέρνηση, αλλά και στελεχών της Δημοκρατικής Αριστεράς. Στο πλαίσιο ενός συμματισμού, λέει. Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω στο Στράτο. Πούμε... Εάν σχεδιάζεται κάτι αντίστοιχο. Ναι, σχεδιάζεται. Καταρχήν το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ναι, το έχει πει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες ότι θα κάνω ένα σχηματισμό. Είναι φοβερά μεγάλη προσπάθεια που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες να στηριχθεί πολιτικά ο κ. Βενιζέλος. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Και εχθές στη Βουλή. Mm-hmm. Έγινε αυτό. Η εικόνα δηλαδή από την ομιλία του κυρίου Βενιζέλου είναι απίστευτο πολιτικά και σημειολογικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συμμετοχή της Δημοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση. Η οποία δεν το έχει αποφασίσει κι αλλιώς ακόμα. Εκτός ότι δεν το έχει αποφασίσει ακόμα ο κύριος Κουβέλης,
Εκτός ότι μέχρι τώρα η συμμετοχή του κυρίου Ρουπακιώτη και του κυρίου Μανιτάκη, κακά τα ψέματα, δεν ήταν αυτή που είχε σχεδιάσει ο κύριος Σαμαράς. Έτσι. Και για τα δύο υπουργεία τα κομβικά. Τι άλλο, βάζει και θέμα το Πασόκ στη συμμετοχή. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Να. Έβαζε. Να λέω. Ξέρω όμως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μου το έχουν πει εμένα στη Βουλή, ότι εδώ αρχίζουν και μπαίνουν και κάποια ιδεολογικά πράγματα μέσα στη μέση. Δηλαδή, δεν μπαίνουν. Η συμμετοχή χύψη στελέχους από τη Δημοκρατική Αριστερά, από τη στιγμή που έχει πει παρόν στο μεσοπρόθεσμο, θα κληθεί λοιπόν αυτός ο υπουργός να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν έχει ψηφίσει. Ναι, εδώ έχουν αρχίσει και μπαίνουν κάποιες ιδεολογικές παράμετροι στην όλη συζήτηση και κάπου περιπλέκονται τα πράγματα. Δηλαδή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολύ έμπειρος, μου είπε προημερών ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση. Υποθέτω δεν θα βάλει τώρα και ο κ. Σαμαράς κάποιο τέλεχος από τη Δημοκρατική Αριστερά στο εργασίας. Θα πρέπει να μπουν σε κάποια υπουργεία. Σε κάποια υπουργεία. Τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίσει η Δημοκρατική Αριστερά. Ναι. Αυτό είναι το έτσι όπως το βάζει. Έτσι, ναι, έτσι δεν τα κάνανε. Αντιλαμβάνομαι το στρατό που λέει για τις ιδεολογικές αποκρίσεις που λέει. Αυτό μου το έχουν μεταφέρει αυτολεξί, όχι ένας βουλευτής, αρκετοί βουλευτές. Ότι δηλαδή η νέα τρικομματική κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Δηλαδή, οι νεοδημοκράτες βουλευτές θέλουν να γίνουν οι ίδιοι υπουργοί. Υπάρχουν βουλευτές που θέλουν να γίνουν υπουργοί, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι είδηση. Να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Ούτως ή άλλως, αν γίνει ανασχηματισμός, σίγουρα θα υπάρξουν κάποια πρόσωπα που θα φύγουν και θα μπουν κάποια άλλα. Εξυπνοβουλευτικούς μελετά. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα στο πλαίσιο της συζήτησης ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι φιλοευρωπαϊκό, να οροθετήσουμε τις δύο καταστάσεις και έτσι να προχωρήσουμε. Τις δύο καταστάσεις. Με τον κύριο Βενιζέλο υπάρχει θέμα να ο ίδιος να παίξει κάποιο ρόλο στο εσωτερικό, μέσα στην κυβέρνηση, κανονικά πια ενταγμένος. Νομίζω, όχι νομίζω, έχει συζητηθεί το θέμα. Ναι. Τώρα λίγο υπήρξε αυτή η επίθεση του κυρίου Τσίπρα χθες προς το πρόσωπο του κυρίου Βενιζέλου. Για το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν κάποιοι που λένε στο Πασόκ ότι θα τον δυνάμωνε τον κύριο Βενιζέλο αν είχε κάποιο θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση και θα του έδινε και κάποιο χρόνο για ελιγμούς εντός του Πασόκ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε το αντίθετο. Ναι. Είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Ναι. Είναι χυλό το θέμα. Είμαστε παιδιά σε ένα κατατάξει. Έτσι και αλλιώ. Ευρύτερο στο πολιτικό πλαίσιο. Πάντως υπάρχουν κάποια στελέχη από το Πασόκ που φαίνεται τουλάχιστον να ακούγονται τα ονόματά του ότι θα μπουν στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Όπως. Ο κύριος Σαχινίδης, ας πούμε, ακούγεται τον ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Ναι. Το ρωτήσουμε ευθέως. Ναι. Τον κύριο Σαχινίδη. Ναι. Ή ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Mm-hmm. Σε ένα θέμα που το ξεκίνησε ο ίδιος, ας πούμε, τα πετρέλαια. Ναι, ναι. Και το είχε προχωρήσει και με επιτυχία. Ξεκινούν και οι διαδικασίες. Νομίζω ότι την Παρασκευή έρχεται το πρώτο πλοίο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβασα στην Πάτρα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει. Έχει μερικά στελέχη που έχουν κρατήσει και μια μετριοπαθή στάση. Ναι. Δεν έχουν ανεβάσει του τόνου, δεν έχουν προκαλέσει. Ναι. Δεν έχουν προκαλέσει. Θεωρούνται επιτυχημένοι στο αυτό που έκαναν, όπως τα στελέχη που πάμε πριν από λίγο. Νομίζω ο καταλληλότερος τρόπος για να κλείσουμε όλη αυτή τη συζήτηση και την ενημέρωση κτλ. Είναι να ακούσουμε και αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών χθες στη Βουλή. Μικρά αποσπάσματα έτσι χαρακτηριστικά. Δεν το χορτάσαμε χθες. Ήταν. Άλλο το ζωντανό, άλλο η τηλεόραση. Το ζωντανό, άλλο. Δεν είναι σαν τα γκολ, παιδιά, που θες να δεις την επανάληψη. Αν δεν μπήκε το γκολ, για να δω το replay. Έχει το replay γίνει trendy το κανάλι της Βουλής. Το κανάλι της Βουλής χτυπάει πολύ ψηλά νούμερα. Λοιπόν, να δούμε λέω τους πολιτικούς αρχηγούς και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας και οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σαχινίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σοφιανός από το ΚΚΕ και ο κύριος Λυκούδης από τη Δημοκρατική Αριστερά. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πάμε. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα. Η Ελλάδα θα βγει από την κρίση. Θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της με ανάπτυξη. Χωρίς μνημόνια και ύφεση. Με ανταγωνιστικότητα, χωρίς τρευλώσεις. Με αληθινά δικαιώματα για τους πολλούς. Όχι με σκανδαλώδη προνόμια για λίγους. Με ενότητα. Όχι με διχασμούς. Με δημοκρατική σταθερότητα. Όχι με κλειδονισμούς, λαϊκισμού και δημαγωγίας. Και πάνω απ' όλα με ελευθερία. Την αληθινή ελευθερία που έχουν όσοι λαοί έχουν αυτοπεποίθηση και δεν χρειάζονται δανεικά και προστάτες. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα ελευθερίας και αξιοπρέπειας που πρέπει να κερδίσουμε. Απαλλαγούμε δηλαδή από την ανάγκη των δανεικών, των μνημονίων, την ανάγκη να μας βάζουν άλλοι και ξένοι όρους. Και ελεύθερος δεν είναι εκείνος που κάνει λιονταρισμούς όταν είναι δεμένος χειροπόδαρα. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που αγνοεί τα δεσμά του. Αυτός συνήθως πέφτει σε χειρότερα δεσμά. Ελεύθερος είναι αυτός
που λύνει τα δεσμά του ή τα κόβει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε την ομιλία του λέγοντας πως του φάνηκε σαν επικίδιος η ομιλία του Πρωθυπουργού. Και τον δικαιολογώ, γιατί σκέφτεται με όρους κηδείας. Σκέφτεται με όρους κηδείας γιατί επενδύει πολιτικά στον θάνατο της χώρας. Αυτή είναι η πολιτική του. Επιχαίρει με τα προβλήματα, θέλει να παρακολουθεί την όξυνση της κοινωνικής κρίσης μέσα από το αδιέξοδο, νομίζει ότι με έναν αυτόματο τρόπο θα βρεθεί το κόμμα του και ο ίδιος στην εξουσία. Θεωρεί ότι έχει πείσει πολιτικά και ιδεολογικά τον ελληνικό λαό. Όχι. Τον βρήκαν και τον χρησιμοποιούν ως πολιτικό όχημα το ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες βιώνουν την κρίση, έχουν συγκρουστεί με τα προβλήματα, βιώνουν οι ίδιες την κρίση προσωπικά και οικογενειακά, αλλά δίνουν μία μάχη οπισθοφυλακής. Δεν μπορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δεχθώ την επί της ουσίας κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως ένα αναγκαίο επίπεδο ρύθμισης της αγοράς εργασίας. Δεν μπορώ να δεχθώ την πλήρη αποδυνάμωση των κλαδικών συμβάσεων, αφού πολλές επιχειρήσεις θα διαγραφούν από τους εργοδοτικούς φορείς για να ρυθμίζουν μόνες τους τις εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό τους. Δεν μπορώ να δεχθώ πως με το πέρας της ισχύως τους, εργαζόμενοι επί σειρά ετών θα δουν τα ήδη μειωμένα εισοδήματά τους να μειώνονται περαιτέρω. Δεν μπορώ να δεχθώ πως οι νέοι μας θα εργάζονται χωρίς να δικαιούνται μέρισμα από την ανάκαμψη. Εξέταση νομοσχέδιο περιέχει όλα τα προαπαιτούμενα για την άμεση εκταμείευση της χρηματοοικονομικής στήριξης. Μεταξύ αυτών υπάρχουν μέτρα που κανένας υπουργός καμιάς κυβέρνησης δεν θα ήθελε να πάρει. Τα ποσά που έπρεπε να καλύψουμε όμως την επόμενη διετία είναι ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε τα λιγότερο επαχθή μέτρα. Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε αναθεώρηση σε πολλές δυσανάλογου βάρους ή αμφίβολου δημοσιονομικού αποτελέσματος προτάσεις της Τρόικας. Η Ελληνική Βουλή θα λάβει σε λίγο τις αποφάσεις της, με κόστος πολιτικό και ηθικό για κάθε βουλευτή. Κανείς δεν μπορεί να εθελοτυφλεί. Ελπίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, να μην κάνουμε να σας ξαναδούμε μέχρι τα επόμενα νέα μέτρα που θα φέρετε, διότι είναι πολύ πιθανό να συνεχίζετε να κυβερνάτε και με τα μέτρα αυτά, αν ψηφιστούν σήμερα, που θα φέρουν 7% ύφεση το 2013, μέχρι το Φλεβάρι το πολύ θα αναγκαστείτε να φέρετε και νέα μέτρα, διότι τα έσοδα θα έχουν εκτροχιαστεί. Ελπίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, να μην σας ξαναδούμε εδώ να έρχεστε να επικυρώσετε και να αναγγείλετε νέα μέτρα, αλλά να σας ξαναδούμε και σύντομα ξανά σε προγραμματικές δηλώσεις, αυτή τη φορά της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, και θα είναι πολύ σύντομα αυτή η ώρα. Μια κυβέρνηση που θα σταματήσει την καταστροφή και θα ανασυγκροτήσει τη χώρα. Έχετε ήδη υπογράψει 4 δισεκατομμύρια το 2013. 42 δισεκατομμύρια λίγουν από τις εγγύσεις των τραπεζών τον επόμενο χρόνο. Νέα δανειακή σύμβαση θα κάνετε, νέα μέτρα θα πάρετε. 60 δις είναι σε 2 χρόνια. Πέστε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ελάτε να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Να πάμε ενωμένοι, όχι για να εκτελέσουμε τον Έλληνα πολίτη, αλλά για να βρούμε μια εθνική λύση. Και η εθνική λύση αυτή είναι διαγραφή του επωνίδιστου χρέους με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, με μονομερή απόφαση, να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια λύση εθνική που θα επιτρέψει και την ανάπτυξη, που θα επιτρέψει την εθνική κυριαρχία, που θα επιτρέψει τα όνειρα των παιδιών μας να είναι αληθινά. Το όχι το λέμε σήμερα στα μέτρα που μας προτείνετε, που μας προτείνει η κυβέρνηση, γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Η ιστορία θα κρίνει και εμάς και εσάς. Εμείς δεν φοβόμαστε την ετιμιγορία της. Εσείς έχετε κάθε λόγο να είστε και πιο ανήσυχοι. Και μπορεί να μην σας ενδιαφέρει εσάς, αν αυτή είναι η τελευταία σας
θητεία ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ενδιαφέρει απολύτως τη χώρα. Αυτά που είπα προηγουμένως δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι λόγια του σημερινού πρωθυπουργού της μνημονιακής συγκυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά το Μάιο του 2010. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους συμμάχους της φέρνει βάρβαρα μέτρα και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το διαχωρισμό που κάνει η Δημάρχη και ορισμένοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που λέει στα εργασιακά διαφωνούμε. Μα είναι ενιαίο το πακέτο των μέτρων. Είναι συνεκτικό, συνεκτικότατο. Εργασιακά, δημοσιονομικά, απελευθέρωση, πλήρης απελευθέρωση της αγοράς. Εκεί που δεν ήταν υπήρχαν κάποια εμπόδια, αποκρατικοποιήσεις κτλ. Κτλ. Είναι ενιαίο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους πολιτικούς μας. Συζητούσαμε την κυρία Βαλαβάνη, την καλημερίζουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Βαλαβάνη. Και τον κύριο Σαχινίδη από το ΠΑΣΟΚ. Καλημερίζουμε. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στον δρόμο έρχεται. Λόγω βροχής καθυστέρησε. Πάμε και στο διπλανό στούντιο να καλημερίσουμε τον κύριο Σοφιανό από το ΚΚΕ. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Και τον κύριο Λυκούδη, γραμματέα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχαμε και αλλαγή ηγεσίας ιστορική στην Κίνα. Δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκε ο κύριος Σοφιανός. Τι. Ανέλαβε ο κύριος Σι Τσινπινγκ. Ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και γιατί να το πληροφορηθώ, εγώ δεν κατάλαβα. Πώς, κύριε, δεν σε ενδιαφέρει. Τα αλλαγή στα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν είναι. Οι αλλαγές σε μια μεγάλη καπιταλιστική χώρα είναι ενδιαφέρουσες για την οικονομία της. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε, θα τα πούμε για αυτά. Πάμε εδώ να ξεκινήσουμε. Μια και απουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης, θα έρθει βέβαια σε λίγο. Έναξι θα κάνουμε από εσάς, κύριε Σαχινίδη, ως μετέχοντος στον κυβερνητικό συνασπισμό. Μπορεί μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται με μειωμένες τις πολιτικές της δυνάμεις στη Βουλή και με πολύ μεγάλη κοινωνική αντίδραση, όπως έγιναν και διαδηλώσεις, δεν χρειάζεται να είναι μόνο όμως διαδηλώσεις, το γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος φωνάζει πάρα πολύ για τα μέτρα που παίρνονται. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα σταθερό και στέρεο περιβάλλον για να εφαρμόσει αυτά που πιστεύει ότι οδηγούν τα πράγματα σε μια διέξοδο, εφόσον θεωρείται ότι αυτά τα μέτρα οδηγούν σε διέξοδο? Λέει κανείς ότι ήσασταν 170, μείνατε 153, και όχι μόνο γιατί η Δημοκρατική Αριστερά δήλωσε παρούσα, αλλά γιατί και βουλευτές από τον συνασπισμό, τον κυβερνητικό συνασπισμό, καταψήφισαν αυτά τα μέτρα. Υπάρχει. Δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική νομοποίηση. Υπάρχει δυνατότητα να πει κανείς ότι αύριο από ισχυρές θέσεις η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει? Και τι να εφαρμόσει από όλα αυτά, που είναι και σκληρό και χρειάζεται και εκεί συνένεση, σύμφωνα με τα όσα λέτε οι ίδιοι, και στην κοινωνία και στην πολιτική. Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία, όλοι είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι έκλεισε ένας πρώτος κύκλος λειτουργίας της τρικομματικής κυβέρνησης και τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν είναι αρκετά. Ένα πράγμα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ότι οι εταίροι της κυβέρνησης αυτής θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο η χθεσινή ψηφοφορία, αλλά είναι και η ψηφοφορία στο προηγούμενο νομοσχέδιο, τώρα νόμος που συζητήθηκε και που αφορούσε τις αποκρατικοποιήσεις, από όπου προέκυψε ότι τελικά τουλάχιστον ο ένας από τους τρεις εταίρους, με όλη την εκτίμηση και το σεβασμό που έχω απέναντι στη Δημάρ, κράτησε μία στάση που αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και η κυβερνητική συνοχή δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τουλάχιστον στο μέγεθος το οποίο περιγράψατε προηγουμένως. Και αυτό φάνηκε από τον αριθμό των ψήφων που πήραμε χθες. 153. Δεν είναι δευτερεύον θέμα. Θεωρώ σημαντικό οι εταίροι να καθίσουν ξανά στο τραπέζι και να προσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Διότι εχθές, αν θέλετε, είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο προέκυψε από την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων με τους υπουργούς όταν αυτοί καταθέτουν νομοσχέδιο. Εγώ θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχα ζητήσει από τον κύριο Στουρνάρα να κάνουμε μία συνάντηση πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ο κύριος Στουρνάρας είχε μία telecomference, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει αυτή τη συνάντηση. Το καταλαβαίνω, κατανοώ. Το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Φτάσαμε στο σημείο να δούμε μέσα στο νομοσχέδιο να κατατίθεται πρόταση για περικοπή δικαιωμάτων, προνοιακών δικαιωμάτων που αφορά τα άτομα με απόλυτη αναπηρία. Ναι. Και αναγκάστηκα να κάνω προσωπική παρέμβαση
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή για να ζητήσω από τον Υπουργό των Οικονομικών ότι δεν μπορεί μια κοινωνία να αδυνατεί, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αδυνατεί να εξασφαλίσει 30 εκατομμύρια από κάποια άλλη πηγή και να τρέχει και να ζητά να πάρει αυτά τα 30 εκατομμύρια από άτομα με ολική αναπηρία. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να ιεραρχήσει προτεραιότητες. Επομένως, δεν είναι δύο ζητήματα. Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων με τους εταίρους, ένα. Κατανοητό αυτό. Και δεύτερο, η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κόμματα. Οι υπουργοί θα πρέπει να συνεργάζονται με τα κόμματα. Σωστό. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει συνέχεια. Κάνουμε ένα διάλειμμα να μπει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μόλις έφτασε, και να συνεχίσουμε την κουβέντα με άνεση χρόνου. Πάμε. Λοιπόν, και για όσους ξύπνησαν λίγο αργοπορημένοι ή έχουν άλλους λόγους που δεν είναι στη δουλειά, που είναι άνεργοι, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάμε σε μια γρήγορη ενημέρωση, να πάρετε μια συνολική εικόνα της ειδησιογραφίας. Πιθανόν να μην έχετε μάθει τι έγινε χθες στη Βουλή, τι συμβαίνει σήμερα, που έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις κτλ. Μας τα πει η Μαρία Αναστασοπούλου και θα συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας. Πάμε. Πάμε να δούμε τις βασικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εγκρίθηκε με 153 ψήφους υπέρ, 128 όχι και 18 παρών το πολυνομοσχέδιο με τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα καθώς και τις αλλαγές στα εργασιακά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου προχώρησε στη διαγραφή των βουλευτών Σκανδαλίδη, Γκερέκου, Κασί, Παραστατίδη, Μπόλαρη και Κουτσούκου. Από τη Νέα Δημοκρατία διεγράφει ο Γιώργος Κασαπίδης. Η Ελλάδα έκανε μεγάλο, αποφασιστικό και αισιόδοξο βήμα προς την ανάκαμψη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ψηφοφορία. Νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς δεσμεύθηκε ότι αυτές είναι οι τελευταίες περικοπές και συμπλήρωσε πως παλεύει προσωπικά για να πάρουμε άμεσα παραπάνω από τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, απάντησε στους δημοσιογράφους με μια λακωνική δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών μετά την ψήφιση των νέων μέτρων. Για επικίδιο της κυβέρνησης μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραδίδει τη χώρα ενέχειρο στους δανειστές. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την επιμήκυνση και το μήνυμα είναι καθαρό. Άλλα τέτοια μέτρα δεν θα πάρει χώρα, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μεγάλη συγκέντρωση εχθές στο Σύνταγμα την ώρα της συζήτησης των μέτρων στη Βουλή. Χιλιάδες κόσμου διαδήλωναν έξω από το κοινοβούλιο, ωστόσο δεν έλειψαν τα επεισόδια. 5 συλλήψεις, 103 προσαγωγές και τραυματισμοί, 7 αστυνομικών και 5 πολιτών, ο απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αλλά και ρήψεις νερού με αντλίες. Νεαροί έριχναν πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών. Απέσυρε ο Γιάννης Τουρνάρας τη διάταξη που ουσιαστικά καταργεί την αυτοτέλεια των υπαλλήλων της Βουλής και τους εντάσσει στο ενιαίο μισθολόγιο μετά τη θύελλα αντιδράσεων και την απεργία που εξήγηλαν. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ και σήμερα η πρωτεύουσα, ενώ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι ιδιοκτήτες ταξί. Μόνο με λεωφορεία, τρόλεϊ και προαστιακό οι μετακινήσεις. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου με προορισμό τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των Δελφινιών με προορισμό τον Πόρο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού. Και τουλάχιστον 48 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Γουατεμάλα. Πρόκειται για τον πιο δυνατό σεισμό στη χώρα από το 1976. Καλημερίζουμε. Να πούμε και μια καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη που ήρθε μαζί μας. Καλημέρα. Και να κλείσουμε έτσι την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Σαχινίδη με τη συνέχεια της ερώτησης για τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων. Λέει ένας κόσμος, εδώ δεν έχετε τη δυνατότητα. Χτες σας έκαναν 10 λεπτά απεργία οι υπάλληλοι της Βουλής και πήρατε πίσω μια πρόταση που έβαλε τους υπαλλήλους της Βουλής την ίδια μοίρα και με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Και τραβήξατε πίσω την τροπολογία. Πού πάτε να εφαρμόσετε μέτρα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία? Εκτός να την τραβήξετε πίσω επειδή είναι τα δικά σας παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα το ζήτημα είναι το ζήτημα της διαδικασίας. Ναι. Ήταν μια απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως ενημερωθήκαμε χθες, να κατατεθεί. Κατατέθηκε. Ίσως χρειαζόταν να γίνει διαβούλευση μεταξύ των τριών εταίρων, να γίνει διαβούλευση και με τον πρόεδρο της Βουλής για να αποφασιστεί ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να γίνει αυτή η παρέμβαση. Διότι κανείς δεν διανοείται στις σημερινές συνθήκες ότι υπάρχει δυνατότητα
κάποιο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, είτε αυτό αφορά τη Βουλή που έχει το δικό της το αυτοδιοίκητο, θα μπορούσε να τύχει κάποιες εξαίρεσεις. Δεν τίθεται ζήτημα. Για τους μισθούς ήταν ή για την πραγματικότητα του αυτοδιοίκητο. Για τους μισθούς. Για τους μισθούς. Οι μισθοί είχαν αποφαστεί και είχαν κοπεί κατά 22 σχεδόν εκατομμύρια την προηγούμενη. Την προηγούμενη είχε ψηφίσει η Βουλή και είχε κόψει. Για το αυτοδίκητο της Βουλής, το οποίο είναι ενάντια στο Σύνταγμα καταρχήν. Δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας δεν είχε δικαίωμα να φέρει μια τέτοια πρόταση καν, γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα για να αλλάξει το αυτοδίκητο. Βέβαια ο κύριος Τουρνάρας πρέπει να σου πω ότι δεν οροδεί απέναντι σε τίποτα. Γιατί δεν είχε δικαίωμα να φέρει το πολυνομοσχέδιο, που είχε μέσα. Το Σύνταγμα λέει σαφώς ότι οτιδήποτε θίγει τα συνταξιοδοτικά πρέπει να έρθει σε χωριστό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Αυτό είναι συνταγματική. Μα αν είχε δίκιο, όπως λέει ο κύριος Αχινίδης, γιατί δεν επέμεινε, θα το πέρναγε. Αφού ήταν τόσο απλό, όπως γιατί δεν ήταν μόνο για τους μισθούς. Επομένως, μήπως δεν ήταν μόνο για τους μισθούς. Εγώ θα σας απαντήσω. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ποια θα είναι η στάση μας. Ναι. Θα το ψηφίσουμε όταν το φέρει η κυβέρνηση, όταν το φέρει η Βουλή, αν πρέπει να το φέρει η Βουλή. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δώσουμε μία εικόνα σε όλους όσους παρακολουθούν το τι συμβαίνει μέσα στη Βουλή ότι είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε και να κάνουμε διακρίσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα επιμένω. Διαδικαστικά ο χειρισμός ήταν ατυχής και θα πρέπει, αυτό ουσιαστικά συνδέεται και με την πρώτη επισήμανση και παρατήρηση που έκανα, να επαναπροσδιοριστούν πρώτον οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, γιατί η κυβέρνηση θυμίζει περίπου την Ευρώπη της μεταβλητής γεωμετρίας, όπου κάποιοι συμμετέχουν, κάποιοι δεν συμμετέχουν. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από ένα σχηματισμό. Αυτό το λέει για εσάς, κύριε Λυκούλη. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά την ψήφιση και του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Δεν είναι το θέμα του ανασχηματισμού κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Ο ανασχηματισμός ανήκει στις δικαιοδοσίες του Πρωθυπουργού της χώρας. Πρώτα είναι η συμφωνία σε νέα βάση. Οι σχέσεις των εταίρων πρέπει να επανακαθοριστούν. Πρώτα απ' όλα, η προηγούμενη συμφωνία δεν ισχύει, κύριε Σαχινίδη. Η προηγούμενη προγραμματική συμφωνία που έκαναν οι τρεις αρχηγοί δεν ισχύει. Δεν έχει σχέση με αυτά που έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο και σας υπενθυμίζω την τοποθέτηση που έκανε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, που είπε ότι όταν γινόταν η σύνταξη της προγραμματικής συμφωνίας, το Πασόκ ήταν το πλέον φιδωλό από τα τρία κόμματα που καθίσαν στο τραπέζι. Και βεβαίως πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης. Δεν έχουμε υπουργικά συμβούλια. Μέχρι στιγμής ό,τι έχει έρθει είναι με τη μορφή πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που έρχεται προσκύρωση στη Βουλή. Υπάρχουν λοιπόν δυσλειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλά αυτό όμως. Και συγγνώμη πριν δώσω το λόγο και στους άλλους. Αυτό όμως δεν έχει μια αντανάκλαση και στο ίδιο το Πασόκ. Δηλαδή, μάλλον το ανάποδο. Και η κατάσταση που επικρατεί στο Πασόκ δεν επηρεάζει την κυβέρνηση. Είστε ένα κόμμα το οποίο φιλορροεί. Το οποίο αμφισβητείται ο αρχηγός του. Σε κάθε ψηφοφορία αποχωρούν και κάποιοι βουλευτές ή διαγράφονται κάποιοι βουλευτές. Ποια σταθερότητα μπορεί να προσφέρει η συμμετοχή ενός τέτοιου κόμματος στην κυβέρνηση? Το Πασόκ. Στελέχη του κυκλοφορούν και εκφράζουν αρχηγικές φιλοδοξίες. Ένα άλλο κόμμα, θα φύγω, αν δεν μ' αρέσει. Να σας πω κάτι. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα. Γι' αυτό σας μίλησα για ένα περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα, της ψήφισης των μέτρων, το Πασόκ ήταν πολύ ξεκάθαρο από την αρχή. Θα πάρει μία απόφαση η κοινοβουλευτική ομάδα και την απόφαση αυτή θα την υιοθετήσουν όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς που σήμερα δεν ανήκουν πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ήταν αυτοί που εισηγήθηκαν ότι αυτή είναι η διαδικασία την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή ότι τα μέτρα θα πρέπει να έρθουν με άρθρο μονό, ότι θα γίνει μία συζήτηση η οποία δεν θα προδικάζει ποια θα είναι η στάση. Και η συζήτηση αυτή έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη των μέτρων. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν κατατέθηκε κάποια εναλλακτική πρόταση έτσι ώστε να συζητηθεί μια διαφορετική στάση ως προς το ζήτημα των μέτρων. Για να πει κανείς ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ συζητήθηκαν δύο διαφορετικές προτάσεις. Η μία που έλεγε και υπερασπιζόταν να συνεχίσουμε τη στήριξη της κυβέρνησης μέσω της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου και κάποια άλλη που έδινε έναν διαφορετικό οδικό χάρτη. Γι' αυτό και επιμένω ότι εμείς πράξαμε με βάση την στάση, την απόφαση που είχαμε πάρει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είπαμε ότι όποιος δεν στηρίξει τις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας προφανώς θεωρεί ότι δεν θα μπορεί κιόλας να συμμετέσχει. Εάν ψηφίσουν τον προπολογισμό, μπορεί να γυρίσουν πάλι πίσω. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Είναι όλα πιθανά στην Ελλάδα. Όποιος διαγράφει, διαγράφει. Δεν έχει συμβεί όμως στο παρελθόν. Κύριε Μητσοτάκη, αντέχει πολιτικά αυτή η κυβέρνηση? Δέχεται μια πίεση και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή και στο εσωτερικό της. Έχετε ένα κομμάτι της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, το οποίο δήλωσε παρόν. Έχετε ρογμές και στο δικό σας εσωτερικό μέτωπο και στο Πασόκ, όπως λέγαμε. Η ερώτηση έχει να κάνει με την δυνατότητα, την πολιτική δυνατότητα να προχωρήσετε τα μέτρα. Διότι καλά ψηφίστηκαν την επόμενη μέρα.
καλά κάνετε και θίγετε το ζήτημα της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, διότι πράγματι τα τελευταία χρόνια αυτό αποτέλεσε ζητούμενο. Δεν θα διαφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Σαχινίδη ότι τώρα είναι η ώρα να επαναπροσδιοριστεί η λειτουργικότητα και κατά συνέπεια και αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού σχήματος. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε αυτήν την προσπάθεια την οποία έχουμε αναλάβει, όλοι πρέπει να κινούνται με τον ίδιο ρυθμό και τον ίδιο βηματισμό. Σέβομαι απόλυτα την στάση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κατανοώ ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, αν θέλετε, ιδεολογική σε σχέση με αυτά τα οποία πρέσβευε. Από τη στιγμή όμως που θα συνεχίσει να συμμετέχει στην κυβέρνηση, αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμησή μου και αν θέλετε και η επιθυμία μου, αυτό το οποίο πρέπει να είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι οι υπουργοί που θα την εκπροσωπούν θα πρέπει να είναι ακριβώς στον ίδιο βηματισμό με την κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, για να συνοψίσω, ζήτημα κυβερνητικής συνοχής δεν τίθεται. Η ψήφος εμπιστοσύνης, που στην ουσία είναι ο προϋπολογισμός, θα καταδείξει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μια ισχυρή πλειοψηφία, αλλά από εδώ και στο εξής, το μπαλάκι περνάει από την νομοθετική στην εκτελεστική. Εντάξει, αλλά θα πει ένας κόσμος, μπορεί να πει ένας κόσμος, ότι καθίστε ρε παιδιά, το πιο βαρύ, σκληρό και διευρυμένο πακέτο μέτρων της τελευταίας τριετίας ψηφίστηκε με πλειοψηφία τριών ανθρώπων. Έχει αυτό μια νομιμοποίηση στην κοινωνία. Εντάξει, αυτό είναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θίγει και πάρα πολύ συχνά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χθες μέσω του κύριου Τσίπρα αμφισβήτησε επί της ουσίας την αρχή της δεδομένης. Τα πράγματα της δημοκρατίας είναι ξεκάθαρα. Και με μία ψήφο, κύριε Λίτζη και κύριε Οικονόμου, και με μία ψήφο στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση της Δημοκρατίας κυβερνούσε με μία ψήφο στη Βουλή. Και με μία ψήφο. Η αρχή της πλειοψηφίας ισχύει. Ας τελειώσουμε λοιπόν πια με αυτό το παραμύθι. Μπορεί πολιτικά στην κοινωνία, λέμε, να εφαρμόσουμε αυτό το παραμύθι. Δεν είναι μια ψήφος και οι δύο και οι τρεις στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Να τα ξεχωρίσουμε. Να τα ξεχωρίσουμε, διότι είναι ένα το ζήτημα. Θα επαναλάβω την ερώτηση που είπα στον κύριο Σαχινίδη. Ποια μία ψήφο? Εδώ έχετε από πίσω όλη την κοινωνία που λέει όχι στους προνομιούχους, να το πω ευθέως. Και δεν τολμήσατε χτες. Λοιπόν, να το θίξουμε και αυτό. Καταρχάς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται με αυτό το πακέτο μέτρων είναι ακριβώς να υπάρξει πραγματική ισότητα στην κοινωνία. Όταν, ας το πούμε, όταν μιλάμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν σχολιάστηκε αρκετά. Πολυτεχνικά επιδόματα, τα οποία πραγματικά κόβονται για πολλούς. Μπαίνει όμως ένα εισοδηματικό κριτήριο. Είναι χαμηλό, ναι, είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό. Πρέπει να μπει. Πρέπει να μπει. Πρέπει αυτός ο οποίος παίρνει 200.000 ευρώ να δικαιούται. Δικαιούται όμως. Αυτό ίσχυε στο παρελθόν. Ναι, δεν το βλέπατε στο παρελθόν να το λύσετε και να το λέτε σήμερα και το πάτε προς τα κάτω. Δεν το λέω σε εσάς. Μην το λέτε σε μένα. Προφανώς. Αλλά επειδή το λέτε έτσι. Και αυτό λύνεται βάζοντας 6.000 ευρώ για να μπορέσει να πάρει ολόκληρο το ερώτημα. Αλλά αυτό το οποίο λέω όμως και αυτό το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα χθες και με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα των υπαλλήλων της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τελικά τους προνομιούχους. Η στάση σας, κυρία Βαλαβάνη, για το ζήτημα αυτό, αυτό το μήνυμα έστειλε στην κοινωνία. Ήταν άστοχος ο χειρισμός κοινοβουλευτικά. Ναι, ήταν άστοχος. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι την τελευταία στιγμή με χειρόγραφες τροπολογίες καλό είναι να μην έρχονται σημαντικά ζητήματα, τα οποία στο κάτω-κάτω επηρεάζουν τη ζωή ανθρώπων. Πρέπει όμως όλοι να αμείβονται ανάλογα με την εργασία τους με τον ίδιο τρόπο. Αναμφισβήτητα. Λοιπόν, αυτές τις βασικές αρχές, ο ΣΥΡΙΖΑ, λυπάμαι που το λέω, επί της ουσίας δεν τις δέχεται. Δεν τις δέχεται. Και πολλοί, εγώ το είπα και χθες στη Βουλή, και δέχτηκα την μήνυ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είχε να κερδίσει από αυτό, δέχτηκα την μήνυ του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είπα κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Σε αυτούς που διαδηλώνουν υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι πραγματικά απελπισμένοι, και είναι πολλοί αυτοί. Κυρίως οι άνεργοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν επομιστεί το μεγάλο βάρος της προσαρμογής, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, και υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι είναι οι πελάτες του παλιού πελατειακού συστήματος, οι οποίοι βλέπουν τώρα ότι χάνουν τα προνόμια τους, διαμαρτύρονται και έχουν πάει όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Δείτε τους σκληρούς συνδικαλίστες σας, από τον κύριο Κολά, τον θυμάμαι 25 χρόνια τώρα. Τον κύριο Φωτόπουλο. Όλοι οι σκληροί συνδικαλιστές, οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν προνόμια. Πρώτα δικά τους. Να κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να πούμε χίλια πράγματα για τις απόψεις, αλλά δεν είναι περίεργο να κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για μια κατάσταση στην οποία διαμορφώσετε εσείς και το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν κατηγορώ μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές αυτοί, αποτέλεσμα ενός συστήματος συναλλαγής, να το πω και ακόμα έτσι. Είναι. Όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Το όλο μοντέλο, ας πούμε, λειτουργίας αυτό. Αναφέρθηκα χθες και σε στελέχη. Άκουσα και από στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο χθες να βγαίνει και να κατηγορεί. Αναρωτιόμουν, μα δεν διατέλεσε υπουργός.
Δεν έχει και αυτός μία ευθύνη για τη διαχείριση του κρατικού χρήματος στο μέτρο που του αναλογεί? Λοιπόν, καταστέμπε, δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι σε όλη αυτή την ιδιότυπη, αν θέλετε, συμμαχία, η οποία δεν έχει κανέναν ιδεολογικό, αν θέλετε, καμία ιδεολογική συνοχή, παρά μόνο να μην αλλάξει ουσιαστικά τίποτα σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι? Άμα δείτε τις διαδρομές τις κοινοβουλευτικές του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων, θα διαπιστώσετε και τη συμπεριφορά και το ήθος το κοινοβουλευτικό. Και το ήθος στο κοινοβουλευτικό, να το τονίσω και αυτό. Γιατί διότι... το λέω, το λέω ανοιχτά, ναι, διότι εγώ είμαι βουλευτής από το 4, δεν είμαι από τους παλαιότερους βουλευτές, αλλά λυπάμαι που το λέω, τέτοιες κοινοβουλευτικές συμπεριφορές, όπως αυτές που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, εγώ προσωπικά δεν τους έχω ξαναδεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τους κανόνες κοινοβουλίου. Μπορούμε να προσάψουμε πάρα πολλά στο κοινοβούλιο. Και ξέρετε ότι ήμουν από τους πρώτους που άνοιξα ζήτημα προνομίων βουλευτών και λιωδωρήθηκα και κατηγορήθηκα. Έτσι. Αλλά η Βουλή έχει τους κανόνες της, έχει την τάξη της. Καλάτε. Και αν τους εκφυλήσουμε τελείως, τότε υπονομεύουμε τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό. Μπορείτε να μας λύσετε ένα θέμα. Ποιος είναι ο μισθός του βουλευτή? Ο μισθός του βουλευτή. Πόσο είναι ο μισθός του βουλευτή? Είναι τα 8.000 ευρώ. Είναι, γιατί είχαμε δύο απόψεις θες. Ο μισθός του βουλευτή είναι 6.000 ευρώ. 800. Ο καθαρός εννοείται. Μικτά. Όχι, ο μικτός. Ο μικτός μισθός και βουλευτή. Από εκεί πέρα υπάρχει, υπάρχει φορολόγηση. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι επιτροπές. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι επιτροπές. Λοιπόν, για τις επιτροπές, εγώ έχω προσωπική άποψη. Δεν πληρώνομαι για τις επιτροπές εδώ και δύο χρόνια. Με ένα απλό επιχείρημα. Ότι οι επιτροπές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας και δεν πρέπει να πληρωνόμαστε επιπλέον. Είναι η προσωπική μου άποψη. Το είπα, το πρότεινα, θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω εγώ. 500 μεικτά λοιπόν, συν τις επιτροπές που κάνει ο καθένας. Αυτό είναι. Και συν ένα επίδομα γραφείου, το οποίο είναι γύρω στα 700 ευρώ. Αυτές είναι οι απολαύες των βουλευτών. Να πούμε ότι έχουν περικοπεί και αυτές σημαντικά. Αλλά ενδεχομένως, ειδικά στο ζήτημα των επιτροπών, το οποίο αν θέλετε έχει και μια συμβολική αξία, σας είπα την προσωπική μου θέση και την έχω κάνει πράξη κι εγώ ήδη. Μάλιστα. Κύριε Βαλαβάνη, να διευκρινίσουμε καταρχήν τη δική σας τοποθέτηση, διότι όντως σε σχέση με το θέμα των υπαλλήλων της Βουλής. Διότι όντως εχθές φάνηκε ότι πέραν του ζητήματος του θεσμικού τρόπου λειτουργίας της Βουλής και του ρόλου της, υπήρξε και ένα ζήτημα με αυτό, καθ' αυτό το μέτρο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ή κατά της περικοπής, μάλλον της ένταξης των υπαλλήλων της Βουλής, το καθεστώς που ισχύει και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους, δημόσιους υπάλληλους, ένα ζήτημα. Και να δούμε και τα σχετικά με τα υπόλοιπα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί έχουν πει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε. Όχι, να δικήσουμε όλοι μα όμως, να μείνουν οι άλλοι δύο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία για τους φίλους προς τα διπλά. Αν είμαστε ήρεμοι, χωρίς καυγάδες και διακοπές και τα λοιπά, θα μείνουμε όλοι χρόνο. Τώρα με τόσο ξενύχτη που έχουμε ρίξει τελευταίες νύχτες, δεν νομίζω να έχει κανένας... Όχι όρεξη, δύναμη για φασαρία. Επί της ουσίας όμως. Καταρχήν θα σας πω ότι αυτό που έγινε χθες, που εμφανίστηκε στον κόσμο σαν τα μισθολογικά των υπαλλήλων της Βουλής, που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες υποστηρίζουν τους προνομιούχους κόντρα στους μη προνομιούχους, οι οποίοι διαδηλώνουν απ' έξω, και οι προνομιούχοι διαδηλώνουν μέσα στη Βουλή, παράλληλα δηλαδή δύο διαδηλώσεις, ήταν μια πραγματικά έτσι πολύ πετυχημένη από τη δικιά τους μεριά επιχείρηση παραπληροφόρησης που πρέπει να την αποδώσει τον κύριο Στουρνάρα. Φυσικά θα υπήρχε κάποιο επιτελείο από πίσω. Διότι δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτή εδώ που είναι μια προκήρυξη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής που τη μοίραζαν χθες, την έβγαλαν επί τόπου, λέει το εξής, το οποίο οφείλουν να το ξέρουν όλοι οι βουλευτές και οφείλει να το ξέρει βέβαια ο Υπουργός Οικονομικών πριν απ' όλα. Ότι οι υπάλληλοι της Βουλής είναι ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο από τον Οκτώβρη του 2011 με τον νόμο 4024 του 2011, η εφαρμογή του οποίου ενσωματώθηκε στον κανονισμό της Βουλής στις 15 Δωδεκάτου 2011 με απόφαση ολομέλειάς της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ισχύει για αυτούς οτιδήποτε ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Ποια είναι η διαφορά? Αυτό που λέει στη δεύτερη σειρά, ότι εντάχθηκε με απόφαση ολομέλειας της Βουλής. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτοδιοίκητο της Βουλής, για οτιδήποτε συμβαίνει, αποφασίζει η Βουλή. Ναι, αλλά οι μισθοί τους κόπηκαν όπως και των υπολείπων. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Οπότε προσέξτε τι έγινε. Μια μέρα πριν, πριν από το πολυνομοσχέδιο το οποίο κόβει τα επιδόματα, τα δώρα κτλ., αυτό εφαρμόστηκε με απόφαση ολομέλειας της Βουλής, δηλαδή με βάση το αυτοδίκητο στους ίδιους. Κόπηκαν σχεδόν 22 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Βουλής, που το μεγαλύτερο μέρος είναι τα δώρα που είχαν, τα επιδόματα, τα χάσαν όλα. Χάσανε αυτά που χάσαν δηλαδή χθες όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τότε τι νόημα έχει αυτή η παρέμβαση του κ. Στουρνάρα?
Εγώ να καταργήσει το αυτοδιοίκητο. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τουρνάρας έχει πάρει μια φοβερή φόρα. Και η κυβέρνηση, όχι μόνο ο κύριος Τουρνάρας. Άλλο τώρα, αυτό είναι γενικό που λέτε. Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο μιλάμε. Κοιτάξτε, απέναντι στη Βουλή νομοθετούν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα πάντα. Εμείς ερχόμαστε να τις επικυρώσουμε συχνά και έξω από την προθεσμία των 40 ημερών, λες και βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν λέω για τα πάντα, λέω για τα πάντα. Για να δούμε ένα φυσιολογικό νομοσχέδιο, δηλαδή με διάφορα άρθρα που να μπορούν να συζητιούνται, να έχουν τροπολογίες κτλ., κάνουμε αμάν. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου σημαίνει σηκώνεις το χέρι και λες όχι, ή σηκώνεις το χέρι και λες ναι. Έρχεται λοιπόν και ένα νομοσχέδιο καινούριο που δεν είναι πράξη χθες και αυτό ήταν ένα έκτρωμα αποτέλεσμα πραξικοπήματος. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που στη Βολή σηκώνονται και λένε για πραξικοπήματα και εγκλήματα κτλ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το λέω και το στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Φέρνουν κάτι που δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Εγώ έχω σχεδόν τρεις νύχτες άϊπνη και πολλά πράγματα τα πήραμε είδηση. Γιατί χθες στη Βουλή γινόταν σκηνές ολοφροσύνης από το πρωί. Άνθρωποι από όλη τη χώρα, από όλες τις κατηγορίες, γιατί αυτό αλλάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ερχόταν και ψάχνανε τα κόμματα να τους πούν ότι προβλέπεται αυτό που ούτε το είχαμε πάρει χαμπάρι ότι προβλέπεται. Γιατί και με τον τρόπο που είναι, δεν είναι απλώς το θέμα να διαβάσει μερικές εκατοντάδες σελίδες. Ναι. Είναι ότι με τον τρόπο που διατυπώνεται τα νομοσχέδια δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Πρέπει να ψάξεις σε ποιο νόμο αναφέρονται, πώς έχει αλλάξει κτλ. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση παραμένει ότι το έφεραν με άρθρο μονό, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις ή το καταπίνεις ολόκληρο ή όχι. Ή όχι. Να σας πω μονό θα ψηφίζετε κάτι εσείς. Να σας πω, βεβαίως θα ψηφίζαμε κάποια πράγματα. Ωραία, μπορείτε να μας πείτε ποια θα ψηφίζετε από αυτά που έχει μέσα. Εγώ θα σας το πω με ένα πολύ μικρό παράδειγμα, επειδή αυτά είναι τεράστια ζητήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εισηγήτρια στο νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις, στο οποίο με βάση όλη αυτή την εικόνα που περιγράψατε και από το κυβερνητικό στρατόπεδο, απορρίφθηκε μια τροπολογία σκούπα που αφορούσε 18 ζητήματα του κυρίου Τουρνάρα, που την είχε καταθέσει ως συνήθως την τελευταία στιγμή, και το άρθρο 4. Σύνολο 24 ζητήματα. Επειδή εγώ προσωπικά τοποθετήθηκα σε αυτά τα 24 ζητήματα, είπα ότι εμείς καταψηφίζουμε, όταν μίλησα επί των άρθρων, τα 20 και στηρίζουμε τα 4. Στηρίζουμε τα 4. Δηλαδή, αλλά δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Θα ψηφίζατε πάντως κάποια από αυτά που συμπεριλαμβάνονται χθες. Φυσικά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι καλό ότι η Βουλή λειτουργεί. Αυτό περιμένουμε. Μας πει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα θα μας πείτε. Τι θα ψηφίσετε? Βεβαίως. Θα ψηφίζαμε τη ρύθμιση για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που παγώνει έστω προσωρινά. Εμείς λέμε ότι είναι μέτρο, ότι είναι μέτρο ασπιρίνη, ότι το πρόβλημα είναι να παλέψει ενάντια στη λιτότητα και να γίνει αυτό για όλους τους δημόσιους υπάλληλους που παγώνει τους μισθούς τους. Και τι έγινε? Αυτά όλα και τα 24 τα επανέφεραν. Αυτό, κυρία Βαλαβάνη, με συγχωρείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Έρχεται και υποστηρίζετε ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε. Εγώ σας λέω τα 4 του 20. Καταρχήν, εσείς το προτείνατε αυτό το μέτρο. Λέτε ακριβώς αυτό το οποίο λέμε πριν. Ευχαριστώ που με δικαιώνετε απόλυτα. Εμείς είμαστε ενάντια στη λιτότητα. Εμείς είμαστε υπέρ της πάλης. Όλοι ενάντια είμαστε, κύριε Βαλαβάνη. Όλοι να είναι κανείς υπέρ της λιτότητας. Αν για λόγους που η κυβέρνηση θέλει να τους πετάξει. Μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα, κυρία Βαλαβάνη, αυτά. Τα μέτρα πέρασαν. Εσείς λέγατε να μην περάσουν. Τα μέτρα όμως έγιναν αντίθετα σε αυτό που θέλατε εσείς. Τι γίνεται τώρα? Πύρια νίκη. Είναι πύρια νίκη. Ναι, και τι σημαίνει αυτό για εσάς? Σημαίνει ότι εμείς πιστεύουμε και υπάρχουν όλα τα σημάδια στην κοινωνία ότι η κοινωνία θα εξεγερθεί απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα εξεγερθεί απέναντι σε αυτή τη στάση. Και εγώ πιστεύω αυτό ότι κάποιοι βουλευτές μέσα εξεγείρονται και προσωπικά απέναντι σε αυτή την τεράστια περιφρόνηση που η κυβέρνηση δείχνει απέναντι στην κοινωνία και που δείχνει και απέναντι στους βουλευτές. Ελάτε να προχωρήσουμε και στους άλλους. Να πάμε και στους υπόλοιπους. Κύριε Σοφιά, ναι. Γιατί είπατε ότι. Σε ποια κόμματα θα συνεχίσουμε μετά την κυβέρνηση? Και όχι για τους υπαλλήλους της Βουλής. Θα συνεχίσουμε και μετά. Έχουμε ένα κύκλο ακόμα. Περιμένετε, ένα κύκλο ακόμα θα το κάνουμε. Δεν κύκλο ούτε για τους υπαλλήλους της Βουλής. Τι δεν τοποθετήθηκε? Μισό λεπτό, κύριε Μητσοτάκη. Αφήστε να τα πούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και το επανέλαβε σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει ένας παραλογισμός στη Βουλή. Βγαίνουν και καταγγέλνουν το κράτος της αριστεράς. Λένε ότι υπάρχει σοβιετικό σύστημα. Αυτό το λέει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ότι οι τρεις τελευταίες σοβιετικές χώρες είναι η Βόρεια Κορέα,
η Κούβα και η Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που εμείς το λέμε στους εργαζόμενους που έρχονται. Όχι, λοιπόν, αλλά με τις πολιτικές σας μπορεί να καταλήξει. Το λέμε, ότι μας λένε ότι έχουμε Σοβιετικό. Χθες κάποιος βουλευτής σας είπε η μη Σοβιετικό. Λέω, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αφήστε να μιλήσει ο κ. Σαφιανός για αυτά τα θέματα. Μιλάμε για Σοβιετικά, παιδιά. Υπάρχει ειδικό. Υπάρχει ήδη γιατί το φέρνει. Ο κ. Σαφιανός μπορεί να μιλήσει καλύτερα γι' αυτό. Κύριε Σαφιανέ, μισό. Συγγνώμη ότι είναι η δεύτερη φορά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, όχι, καλέ όμω χθες. Δεν είναι κακέ. Ενώ περιμένουμε μια ώρα να μιλήσουμε. Ελάτε να θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Παπαρίγα, μιλώντας για πασαρέλα που γίνεται στη Βουλή. Θέλω να το εξηγήσετε λίγο αυτό και να ακούσουμε και την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο είναι κάθετα αντίθετο συνολικά δηλαδή στην προτινόμενη πολιτική, και ποια είναι η διέξοδος την άλλη μέρα το πρωί. Αν δηλαδή εχθές σας άκουγαν οι βουλευτές και καταψήφιζαν την πρόταση της κυβέρνησης, τι θα συνέβαινε την άλλη μέρα το πρωί? Ή τι θα κάνατε εσείς την άλλη μέρα το πρωί? Νομίζω ότι παρακολούθησαν όσοι είχαν την υπομονή να παρακολουθήσουν μια φτηνή φτωχή συζήτηση στη Βουλή. Ναι. Μια συζήτηση η οποία ήθελε να υπηρετήσει το σενάριο που θα δούμε το επόμενο διάστημα, μιας νέας δικοματικής εναλλαγής. Εναλλαγή διαχειριστών που αφήνουν δεδομένα όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει την κατάσταση στην οποία ζει σήμερα η πλειοψηφία του λαού μας, δεδομένη δηλαδή την οικονομία του κεφαλαίου που είναι σε κρίση. Πάλι τα ίδια, κύριε Σοφιανέ. Βεβαίως, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Έχει αλλάξει, κύριε Σοφιανέ. Πήγατε στο 4% με αυτά που λέτε. Αυτά τα πράγματα δεν ήρθαν από τον ουρανό. Δεν ήρθε η κρίση από τον ουρανό. Δεν ήρθαν τα πακέτα από τον ουρανό. Έχει ένα πολιτικό σύστημα που λέει, δεδομένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόμισμά της, δεδομένο το χρέος και να βρούμε τρόπους να το κουρέψουμε, να το μικρύνουμε, να το κάνουμε. Δεδομένη η οικονομία της αγοράς. Αυτή η οικονομία είναι σε κρίση και πλήρωσε λαέ τα σπασμένα. Πλήρωσε λαέ με τρίτο μνημόνιο, βάρβαρα μέτρα τα οποία δεν πρόκειται και δεν πρέπει να εφαρμοστούν, όχι γιατί θα υπάρχει μια κλονισμένη πλειοψηφία. Κοιτάξτε, βγήκε η κυβέρνηση, η τρικομματική κυβέρνηση, με μια τραυματισμένη πλειοψηφία. Ήταν αναμενόμενη. Και θα ψηφίσουν προϋπολογισμό που ίσως να φτάσουν και το 170. Πώς όμως, ένα προϋπολογισμό. Πώς θα εφαρμοστούν, κύριε Βεσόκη? Θα σας πω, κύριε Γιώργη, γιατί θα κοπεί από το λογιστήριο στο συνταξιούχο. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Είναι αντιδεοντολογικό να περιμένουμε μία ώρα να μιλήσουμε, να μιλάμε και να πετάγονται τέσσερα ερωτήματα τα οποία διαλύουν οποιοδήποτε ήρμο. Έτσι κάνουμε, κύριε Γιώργη. Έτσι κάνουμε με όλους. Βεβαίως, έτσι κάνετε με όλους. Αλλά να δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσω στα ερωτήματά σας, κύριε Γιώργη. Ελάτε, και ξέρετε πολύ καλά ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος. Λοιπόν, η είδηση της χθεσινής μέρας λοιπόν ήταν οι χιλιάδες λαού οι οποίοι βγήκαν στο δρόμο. Το δίκιο θα κριθεί στο δρόμο. Στο δρόμο του αγώνα θα κριθεί το δίκιο. Και εκεί φιλοδοξούμε να δώσουμε τη δική μας καθοριστική συμβολή. Όπως τη δώσαμε και χτες, όπως τη δώσαμε όλες αυτές τις μέρες. Γιατί αυτό το πακέτο μέτρων, αυτό το σύνολο μέτρων που έχει ενιαίο ιστό, δεν ξεμοναχιάζεται. Είναι πακέτο εργασιακά, ασφαλιστικό, κοινωνικά δικαιώματα, παιδεία, εισόδημα, φορολαιλασία. Αυτό το πακέτο είναι μπροστά στο λαό να μην το νομιμοποιήσει. Με οργανωμένη ανυπακοή και απειθαρχία, με κάθε μέσο και τρόπο. Σε αυτή τη μάχη εμείς θα πρωτοστατήσουμε, λέγοντας καθαρά στο λαό μας την αλήθεια που λέει, ότι το θέμα δεν είναι φύγε εσύ, έλα εσύ. Γιατί αυτό το παραμύθι με πολλά επικοινωνιακά εφέ και με πολλά πυροτεχνήματα παρακολουθήσαμε και στη Βουλή. Φύγε εσύ, έλα εσύ, αλλά το κεφάλαιο μένει να κάνει κουμάντο χωρίς κανένας να του βάζει πριν χέρι. Πριν 4 μήνες αποφάσισε ο λαός, κύριε Σοφιανέ. Πριν από 4 μήνες είχαμε εκλογές διπλές κιόλας. Και ο λαός αποφάσισε με τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα σήμερα. Είχαμε τι θέλετε εκλογές, να κάνουμε δηλαδή? Είχαμε εκλογές, κύριε Οικονόμου, και διαμορφώθηκε μια πλειοψηφία τρικομματική του 50 και σχεδόν με βάση τα ποσοστά, η οποία υλοποιεί αυτή την πολιτική. Εμείς λέμε το δίλημα που μπήκε ουσιαστικά ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομία αυτή δεδομένη ή χάος ή χρεοκοπία. Στη βάση αυτού του διλήμματος έρχονται οι θυσίες τώρα για το λαό μας. Αυτές τις θυσίες, επειδή τους ψήφισε, δεν πρέπει να τους νομιμοποιήσει.
Γιατί τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού, ενός λογαριασμού που έρχεται, ψήφισε, δεν τους νομιμοποίησε, κύριε Σοφιά, να λέμε πράγματα, που να ακούμε να τι λένε. Προσθεθεί, κύριε αφού οικονόμου, τους ψήφισε, τους νομιμοποίησε για αυτή την πολιτική. Βεβαίως, η οποία ήταν γνωστή πριν τις εκλογές. Βεβαίως, κύριε οικονόμου, δεν αμφισβητούμε. Εμείς δεν μιλήσαμε ούτε για χούντα, ούτε για πραξικοπήματα. Εμείς δεν μιλήσαμε λοιπόν ούτε για χούντα, ούτε για πραξικοπήματα, ούτε για Τσολάκογλου. Εμείς λέμε ότι εδώ υπάρχουν στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Μάλιστα. Και εάν δεν έρθουμε σε ρήξη με αυτές τις επιλογές, δεν πρόκειται να βρει προκοπή για ο λαός. Για άλλο να πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν πρόκειται αν δεν αποδεσμευτούμε. Θα ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Σοφιανέ. Αν δεν αποδεσμευτούμε από την Ευρωπαϊκή Μετά Ένωση, το διάλειμμα, δεν πρόκειται θα να βρει προκοπή ο λαός. Ακόμα να ολοκληρώσετε. Θα συνεχίσετε εσείς. Δηλαδή, ακριβώς, ακριβώς. Ελάτε, πάμε. Στη Δημάρ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση εδώ με τους εκπροσώπους. 30 δεύτερα θα συνεχίσει ο κύριος Σοφιανός. Τον κύριο Σοφιανό που έχει μείνει και μια ερώτηση ο κύριος Σοφιανός για την πολιτική παρέμβαση της γραμματέας του κόμματος για το περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί, τις πασαρέλες. Ποιος κάνει πασαρέλα τώρα σε μια πολιτική συζήτηση? Κύριε Λυριτζή, έχουμε ένα αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος έχει διαμορφωθεί πολιτικό και με την ψήφο του λαού μας. Αυτό δεν το κρύβουμε. Όμως δεν θα παραμυθιάσουμε το λαό μας. Δεν θα προσφύγουμε σε εντυπώσεις και επικοινωνιακά κολπάκια. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας πληρώνει τις συνέπειες μιας κρίσης για την οποία δεν φταίει και η λύση βρίσκεται σε μια ταυτόχρονη πάλι ανυπακοής απειθαρχίας στο να μην περάσουν, να μην υλοποιηθούν, να βρουν αντιστάσεις σε αυτά τα μέτρα και ταυτόχρονα ο λαός μας να καταλάβει ότι έχει τη δύναμη να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει αυτή η χώρα. Γιατί έχει πλούτο αυτή η χώρα, γιατί έχει δυνατότητες, κύριε Λυριτζή. Γι' αυτό έκανα πολύ συγκεκριμένη την ερώτηση. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να μας λέτε και το ένα επόμενο βήμα. Το δηλαδή, χτες λέγατε, ας πούμε, και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης να μην ψηφιστούν τα μέτρα. Αυτό τι θα σήμαινε για εσάς την επόμενη μέρα? Τι θα κάνατε δηλαδή την επόμενη μέρα που δεν θα περνούσε η πρόταση της κυβέρνησης? Η επόμενη μέρα για μας περιλαμβάνει μια λαϊκή πλειοψηφία αποφασισμένη να σπάσει τα δεσμά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαγράψει μονομερός το χρέος, να ανασκουμποθεί με το λαό ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής για εθνική παραγωγή, σχεδιασμένη οικονομία, για αξιοποίηση όλων των πηγών και του πλούτου που έχει αυτή η χώρα. Γιατί η ανάπτυξη για την οποία μας μιλάνε είναι ανάπτυξη με μισθούς των 200 ευρώ, είναι ανάπτυξη με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και εκατομμύρια φτωχούς. Για αυτή την οικονομία και την κοινωνία πρέπει να δώσουν απολογισμό, να δώσουν λόγο οι υπερασπιστές αυτών των μονοδρόμων. Είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Πάμε στον κύριο Λυκούδη, παρακαλώ, κύριε Σοφιανέ, ελάτε, δεν θα προλάβουμε. Κύριε Λυκούδη, εσείς τώρα είστε, να με συγχωρέσετε να πω, στην πιο δύσκολη θέση. Διότι και θέλετε να είστε στην κυβέρνηση και καταψηφίζετε το πρόγραμμα. Διότι το παρόν καταψήφιση είναι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, θέλετε μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει πράγματα με τα οποία δεν συμφωνείτε. Αυτό πολιτικά είναι μια αντίφαση. Και θα ήθελα και εσάς να ρωτήσω, εάν χτες δεν ήταν 153 οι ψήφοι και ήταν 149, η Δημοκρατική Αριστερά τι θα ψήφιζε? Δεν αγνοώ το ερώτημά σας, αλλά κυρίως θέλω να κάνω ένα σχολιασμό, γιατί αυτό αφορά απολύτως τη Δημοκρατική Αριστερά απέναντι σε αυτά που είπαν ο κύριος Σαχινίδης και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Για τον επανακαθορισμό της σχέσης μας στο συγκυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για τη Δημοκρατική Αριστερά στη σημερινή συζήτηση είναι αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά χρειάζεται ένας επανακαθορισμός των σχέσεων στο συγκυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή πού, στη στρατηγική, στα πρόσωπα, στις αποφάσεις? Απλώς θέλω να σχολιάσω την ανάγκη του επανακαθορισμού. Ακριβώς. Το έθεσαν και οι δύο συνάδελφοι. Νομίζω με μεγαλύτερη κομψότητα ο κύριος Μητσοτάκης, πιο στεγνά ο κύριος Σαχινίδης. Νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται ένας επανακαθορισμός, αλλά πρέπει να κάνω ένα σχολιασμό για την ανάγκη του επανακαθορισμού. Ναι. Η Δημοκρατική Αριστερά με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, με ευθύνη και με αλληλεγγύη μπήκε σε αυτή τη μεγάλη εθνικού χαρακτήρα προσπάθεια. Μπήκε για να συμβάλλει σε μία διέξοδο. Μπήκε όμως και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με ένα ιδεολογικό και πολιτικό άξονα, με τις ιδιαιτερότητές της και με ένα αξιακό φορτίο. Αυτού του τύπου την ιδιαιτερότητα, την πολιτική, δεν την ζητάμε απλώς. Δεν ζητάμε απλώς να γίνεται σεβαστή στη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Το απαιτούμε.
κύριοι συνάδελφοι. Διότι αυτό το κυβερνητικό σχήμα για να υπάρξει και να είναι αποδοτικό και να είναι πραγματικά τρικομματικό, πρέπει να δέχεται ότι στη μεγάλη προσπάθεια και στη μεγάλη συμβολή που επιχειρεί, πρέπει να έχει σεβασμό και στις ιδιαίτερες πολιτικές και ιδεολογικές ευαισθησίες των συμμετεχόντων. Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια ακόμα λοιπόν λέτε λέω και ότι σε αυτή θα τη συγκυρία μέλλον... αντιδραματική για τη χώρα. Γιατί τώρα δεν μιλάμε για έρεμα νερά. Είμαστε μια κυβέρνηση τρικομματική και συζητάμε εδώ τι θα γίνει, ας πούμε, με το περιβάλλον, με τα ζώα κτλ. Μιλάμε για μια κατάσταση όχι συναγερμού, χρεοκοπίας, πτώχευσης που είναι η Ελλάδα. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε, κύριε. Στη δημοκρατία αριστερά μπορεί να το λέει κάποιος αυτό, η οποία δεν είχε καμία απολύτως ευθύνη για όλες τις προηγούμενες δεκαετίες που έφεραν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Και παρόλα αυτά, με απίστευτο πολιτικό κόστος, εβάζει το κεφάλι της στον τορβά ακριβώς επειδή συναισθάνεται την εθνική της ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε συνεννοημένοι ότι η πολιτική που παράγεται και η πολιτική που ασκείται πρέπει να παίρνει υπόψη της όλες τις πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες όσων μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν, όμως και στο άρα, λοιπόν μισό λεπτό. Με βάση αυτό δεν ελήφθησαν υπόψη οι ευαισθησίες σας. Και ζητήσαμε... υπάρχουν και ιδεολογικές αποκλίσεις από ό,τι είναι φανερό. Και συμφωνήσαμε ακριβώς διότι θα αποτελούσε διαβατήριο και εισιτήριο για την επόμενη φάση. Συμφωνήσαμε παρά τις επιφυλάξεις μας στον τομέα των δημοσιονομικών προσαρμογών. Και είχαμε πει, δώστε μας την ευκαιρία να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια χωρίς να βάλουμε τη συνυπογραφή μας σε μια απόφαση που τεινάζει στον αέρα όλο το εργασιακό κεκτημένο όλων των προηγούμενων δεκαετιών. Πείτε μου λοιπόν τώρα τι θα κάνετε, αν ήταν 100. Και σε σύγκρουση και με το ευρωπαϊκό εργατικό κεκτημένο. Δεν έγινε κατορθωτό. Ευθέως. Και πήγαμε στο παρόν. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Που είναι μια ψήφος που δεν είναι αρνητική, αλλά δεν αθρίζεται προφανώς στις θετικές ψήφους. Κύριε Λυκού, θα σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο εχθές, δύο από τους βουλευτές σας να ψηφίζουν αργότερα. Αργότερα. Εάν ήταν 149 το άθροισμα. Τι θα ψήφιζαν οι δύο βουλευτές σας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και οι δύο υπέρ του ναι και απλώς ακολουθούν τη γραμμή. Θέλω να πω, η Δημοκρατική Αριστερά απέναντι στο πρόβλημα πέφτει η κυβέρνηση και δεν παίρνουν τα μέτρα. Και εκφράζω τις ευαισθησίες μου, τις ιδεολογικοπολιτικές. Τι κυριαρχεί. Τι κυριαρχεί. Μα μου βάζετε τώρα ένα υποθετικό ερώτημα. Καθόλου υποθετικό. Τι θα κάναμε αν ήταν 147 οι υπόλοιποι. Τώρα μιλάμε επί των πραγματικών δεδομένων και κάνετε και μία αναφορά στην απουσία δύο συναδέλφων. Αφού τώρα υπήρχε ολόκληρη συζήτηση, όπως συνήθως, δεν το ξέρετε τώρα. Εντάξει, στα πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία αυτό συζητάγαμε, τις εφεδρίες που έχει η κυβέρνηση σε περίπτωση που κινδυνεύσει. Μα, και λέμε ποια είναι η εφεδρία. Είναι, λέμε, μία από εδώ που είναι η Δημοκρατική Αριστερά, δύο και υπάρχουν και άλλες αν χρειαστεί. Αυτό λέγαμε όλοι χθες. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε να διακινδυνεύσει η κυβέρνηση και θέλουμε να υπάρξει και να πετύχει. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Απλώς αυτό που ενδεχομένως αποτελεί ένα ενδιαφέρον στα δημοσιογραφικά γραφεία, επιτρέψτε μου να μην κάνω του ίδιου τύπου τον σχολιασμό εγώ ως πολιτικός στέλεχος. Εντάξει. Δεχτών. Λοιπόν, ωραία. Ήθελα να πει κάτι να προσθέσει ο κ. Μητσοτάκης για την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, κ. Μητσοτάκη, για τη Βουλή. Όχι. Για το, αυτό που ήθελα να πω. Σε σχέση με αυτά που είπε η κ. Βαλαβάνη. Έγινε μια. Να το διευρύνω λίγο. Το κατεπήγον πράγματι του νομοσχεδίου είναι προβληματικό διότι δεν δίνεται επαρκής χρόνος στους βουλευτές να τοποθετηθούν. Νομίζω όμως ότι βόλευε στην συγκεκριμένη συγκυρία όχι τόσο την πλειοψηφία όσο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Διότι θα αναγκαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει άρθρο-άρθρο και να τοποθετηθεί επί μια σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων οι οποίες τώρα πέρασαν στον ντούκο. Να δώσω παραδείγματα. Βρεφικό γάλα. Και δεν βόλευε εσάς που αν έρχονταν άρθρο-άρθρο τα μισά δεν ψηφίζονταν από το Πασόκ και το Δημά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω θα ψηφιζόντουσαν και άρθρο-άρθρο. Αλλά βρεφικό γάλα. Να δώσω ένα παράδειγμα μικρό το οποίο αφορά. Τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτώ εδώ την κυρία. Εμείς λέμε ναι για το βρεφικό γάλα. Αυτό λέει. Δεν το ξέρω. Συντάξει συνδικαλιστών. Συντάξει. Συντάξει. Δεύτερε συντάξει συνδικαλιστών. Δεν σα έβαλα εύκολο πριν. Να σα βάλω κάτι λίγο πιο δύσκολο. Το Ταμείο των Συνδικαλιστών, ξέρετε από πού έχει την καταγωγή του. Αυτή η δημιουργία των εργατοπατέρων από την εποχή του Μακρύ και Θεοδόρου. Τότε που γινόταν. Πρέπει οι συνδικαλιστέ. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εγώ σα ρωτάω ευθέως. Πρέπει οι συνδικαλιστέ να παίρνουν πρόσθετη σύνταξη για τι συνδικαλιστέ. Έχουμε άποψη για αυτά τα θέματα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τοποθετηθούμε. Ποια είναι λοιπόν. Και για τις... Ποια είναι η άποψη. Ρωτώ, σας ρωτώ να μου πείτε, δεν την ξέρω.
Γιατί με κοιτάτε με τέτοια ανάγκη. Δεν έχουμε τέτοια άποψη. Εμείς είμαστε υπέρ, έχουμε καταψηφίσει όλες τις διατάξεις για τα ειδικά ταμεία και ειδικά τα ειδικά ταμεία που παρεμβαίνουν στο συνδικαλισμό. Που τα έχετε δημιουργήσει εσείς και το ΠΑΣΟΚ για να πετάτε κόκαλα και να προσαρτάτε ανθρώπους. Εμείς είμαστε ενάντια στις πελατειακές εξαρτήσεις και πολύ περισσότερο ο συνδικαλιστής. Σας είπα, ο καθένας να παίρνει τη σύνταξη της δουλειάς του. Εμείς και για τους βουλευτές αυτή την άποψη έχουμε. Άρα ότι όχι, βουλευτές, δεύτερη σύνταξη. Ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να παίρνει βουλευτική σύνταξη. Με το Τσιγκέλι, με το Τσιγκέλι τα βγάζουμε. Γιατί? Με το Τσιγκέλι τα βγάζουμε. Κύριε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θα σας πω για αυτό που δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα να τοποθετηθεί κανείς για 125 ζητήματα. Σας λέω για το προηγούμενο νομοσχέδιο ότι από αυτά που απορρίφθηκαν. Εμείς στα 24, στα 4 είχαμε πει ναι. Μάλιστα. Το είχα πει εγώ επίσημα. Πώς το λένε στην επί των άρθρων. Τελεία, κυρία Βαλαβάν, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Κύριε Σαχινίδη, και προς τον κύριο Μητσοτάκη, η ερώτηση είναι ίδια. Είναι αναγκαίος ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης και η πολιτική της ενίσχυση με στελέχη από όλα τα κόμματα, προκειμένου από την κλασική έκφραση να κάνει μια νέα αρχή μετά την ψήφιση, κύριε Μητσοτάκη? Ναι. Ναι, είναι και δεν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ. Όχι. Αναφέρομαι και για τους άλλους. Τίθεται όμως ένα αμφιβόλο. Αναφέρομαι στην ανάγκη να υπάρχει συνεισφορά με στελέχη τα οποία θα έχουν ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και από τους δύο άλλους εταίρους που στηρίζουν. Δεν είσαι κύριε Μητσοτάκη, θα ζητούσα. Εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου στην ανάγκη. Όχι, δεν λέω ότι αναφέρεστε εσείς, αν σας το ζητούσε ο Πρωθυπουργός. Θα μπαίνατε, θα λέγατε όπως την άλλη φορά, δεν θέλω αυτή τη θέση γιατί δεν. Κύριε Ζωροκεμίδη. Άμα θέλετε να μου δώσετε χρόνο να αναφερθώ. Όχι, σε αυτό το συγκεκριμένο. Αν θα μπαίνατε τώρα σε μια κυβέρνηση στα δύσκολα. Γιατί τώρα είναι τα δύσκολα νερά. Η απάντηση είναι προφανώς και ναι. Προφανώς και ναι. Κύριε Σαχινίδη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί έγινε μια αναφορά πάνω στις ευαισθησίες που μπορεί κάποιοι να έχουν και κάποιοι άλλοι να μην έχουν. Στα αξιακά φορτία που κάποιοι έχουν και κάποιοι να μην έχουν. Για τον κύριο Λυκούδη, δηλαδή. Το λέω για τον κύριο Λυκούδη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το 2009 με μια κοινοβουλευτική ομάδα 160 ατόμων. Στο τέλος είχαμε μεγάλες απώλειες, γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν συμφώνησαν να ψηφίσουν τα μέτρα και αυτή την φορά πάλι είχαμε μια τεράστια απώλεια. Αυτό όμως δεν αναιρεί μία πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που είπαν παρόν ή δεν ήρθαν να ψηφίσουν είναι περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι και αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν είναι λιγότερο κοινωνικά ευαίσθητοι. Εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε να διαγραφούν διότι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά. Τώρα. Απλά λέω ότι καλείται μια νεότερη γενιά πολιτικών στελεχών να πληρώσει το τίμημα για την αδράνεια του πολιτικού συστήματος όπως αυτό λειτουργεί στα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Και επειδή ακούω πολλές φορές μέσα στη Βουλή το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βαλαβάνη, αλλά άκουσα και τον κύριο Σοφιανόνα και άλλους να λένε ότι. Και ο κύριος Λυκούδης είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμιά ευθύνη για ό,τι συνέβη. Θα ήθελα να πω ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής που παράγεται είναι το αποτέλεσμα της συνδιαμόρφωσης των κοινωνικών αντιστάσεων που υπάρχουν. Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν κυβερνήσεις είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας να ήθελαν να πάρουν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είχαν αντιστάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων, η κυβέρνηση αποδεδειγμένα. Έχετε και εμπειρία και μάλιστα στο. Και ακούγεται το όνομά σας. Στο κύριο σώμα. Να σας πω κάτι. Το ζήτημα δεν είναι αν θα μπω εγώ. Το ζήτημα είναι εάν η κυβέρνηση λειτουργεί σωστά και η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Αν θα είναι πιο ενεργό το ΠΑΣΟΚ στη συμμετοχή του και όχι απ' έξω. Αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο της συζήτησης για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων, γιατί θεωρώ ότι και η κυβέρνηση δεν λειτουργεί σωστά, αλλά και οι σχέσεις ανάμεσα στους βουλευτές και στους υπουργούς δεν είναι αυτοί που πρέπει να μπει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, κύριε Σαχινίδη, στελέχεις να μπουν να γίνουν υπουργοί. Έχουμε συμμετοχή και ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη μετά από την αξιολόγηση της εμπειρίας της τετράμινης που είχαμε να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας. Να κλείσουμε το θέμα, το συμμετοχό στην κυβέρνηση και μετά θα πούνε η κυρία Βαλαβάν και ο κύριος Σοφιανός. Κύριε Λυκούδη, η Δημοκρατική Αριστερά είναι διατεθειμένη, θέλει να διαμορφωθεί το νέο περιβάλλον, το νέο κυβερνητικό περιβάλλον με τη δική της συμμετοχή, πολιτική συμμετοχή στην κυβέρνηση? Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα γιατί δεν έχει προκύψει ως θέμα. Εάν κρίνουμε ότι με τη δική μας συμμετοχή με άλλο τρόπο μπορεί να βοηθηθεί περισσότερο η προσπάθεια της κυβέρνησης, θα το κάνουμε. Αν κρίνουμε ότι δεν είναι και τόσο αναγκαίο, δεν θα το κάνουμε. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Ούτε δεν έκανα, κύριε οικονόμου, δεν έκανα ποτέ συγκρίσεις ευαισθησιών. Κάνω όμως σύγκριση ευθύνης και σύγκριση τόλμης. Και εκεί δεν δέχομαι κουβέντα.
30 δεύτερα έχει ο κύριος Σοφιανός, αν προλάβουμε για να κλείσουμε. Κυρία Βαλαβάνη, και για τις δύο ισχύει το ίδιο. Με ποιες πολιτικές συμμαχίες. Κυρία Βαλαβάνη, δεν έχει κύριο Σοφιανός. Μισό λεπτό. Κυρία Βαλαβάνη, με ποιες πολιτικές συμμαχίες θα πάτε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θέλετε να ρίξετε την κυβέρνηση. Να βάλετε καινούργια κυβέρνηση. Με μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Γιατί μόνο με τοπικά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στο επίκεντρό του θα είναι οι δυνάμεις της αριστεράς, κοινοβουλευκής και εξοκοινοβουλευκής. Και εμείς βάλαμε. Η Δημάρ θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Mm. Είναι δικό της θέμα. Δεν υπάρχει κανείς. Το κουκούερ δεν θέλω να πάω με κανένα. Και, πέρα, και η Δημάρ λέει δεν πάει μαζί σας. Θα αλλάξει το τοπίο. Θεωρείτε ότι όταν γίνουν εκλογές θα υπάρχει αυτό το τοπίο. Αλλά οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το έτσι. Θα πάτε με το κουκούερ με κάνει διπλά ανήσυχο. Γενική εξέγερση, ειρηνική ενάντια σε αυτό το τοπίο. Κλείσαμε κύριε Σοφιανό. Τον κύριο Σοφιανό λέω 30 δευτερόλεπτα κύριε Σοφιανέ. Και από εσάς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και το λογαριασμό θα το πληρώσει ο λαός μας. Μπορεί πραγματικά η επόμενη μέρα να είναι δύσκολη, όχι μόνο για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά και για την τρικομματική κυβέρνηση. Μαζί με αυτόν τον αγώνα επιβίωσης πρέπει να κατανοηθεί ότι τέρμα τα παραμύθια, εκτός των τυχών μπορεί να δοθεί λύση. Εντός των τυχών θα διαλέξουμε διαχειριστές που θα μας φέρουν μία από τα ίδια. Αυτή την αλήθεια εμείς θα την πούμε όσο μπορούμε πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά στο λαό μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους για αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο. Καλημερίζουμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε να κλείσουμε. Αργήσαμε κιόλας σήμερα. Φωνάζει και η Πόπη και θα έχει και δίκιο. Να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μέσα από την επενδυτική πλατφόρμα της FXM, στο fxm.gr, βλέποντας τις βασικές ισοτιμίες. Και ξεκινάμε με την ισοτιμία ευρωδολαρίου. Μετά την άνοδο για τους εορτασμούς της νίκης Ομπάμα, η ισοτιμία δέχτηκε ισχυρότερες πιέσεις και έχασε αρκετά. Έχασε και το 1,28. Για 1,2770 ήταν το τελευταίο κλείσιμο. Νέα προσπάθεια ανόδου είχαμε προς την περιοχή του 1,21 για το ευρώ σε σχέση με το ελβετικό. Καμία όμως ουσιαστική αλλαγή στη τεχνική εικόνα, 1,2080 δηλαδή. Και άλλες πιέσεις ισοτιμία γεν δολαρίου, που έχασε και πάλι τη στήριξη στα 80 γεν το δολάριο. Το οικονομικό περιβάλλον επιδεινώνεται, δεν ευνοεί την ισοτιμία αυτό, 79,95. Πολύ μεγάλες δικημάνες είχαμε στο χρυσό, που δείχνει να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις πωλήσεις, στα 1715 δολάρια η ουγγιά. Όπως σωστά είχαμε προβλέψει, είχε και άλλες πιέσεις στο πετρέλαιο. Και είχε και απώλειες. Έχασε 4,76% μετά τη μείωση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, αλλά και μετά τη μείωση των εκτιμήσεων για το αμερικανικό ΑΕΠ από την Goldman Sachs. Στο 1,5% από το 1,9%. Πήγε λοιπόν στο τελευταίο κλείσιμο στα 84,5 δολάρια το βαρέλι. Πάμε και στο Dow Jones, που ψήφισε και αυτός όπως βλέπετε. Ισχυρότατες απώλειες είχαμε. Οι επενδυτές αρχίζουν να προετοιμάζονται για το μεγάλο πρόβλημα των ΗΠΑ, που είναι φυσικά το δημοσιονομικό. 12.945 μονάδες το τελευταίο κλείσιμο. Να σας καλημερίσουμε και για σήμερα. Θα τα πούμε στις 11 στο Sky 100,3. Αύριο Παρασκευή. Ναι. Εδώ. Άντε, για χαρά.